σόφα ο χρόνος μετράει. Κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει. Και εκτοξευόμαστε, κυλιόμαστε αστέρια. Μα σε ταχύτητα όπως πάμε φωτός. Τα μάτια κλείνω και σφιχτά σε κρατάω. Και πριν προλάβει να εκραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Καλημέρα! Καλημέρα σας! Καλημέρα. Και σήμερα εδώ είμαστε, Μαγκαζίνο Life. Είμαστε μέσα στην ζωή. Life! Έχουμε ετοιμάσει μία γεμάτη εκπομπή και σήμερα. Πολύ όμως. Αφού κάναμε την πρεμιέρα μας έτσι ως εκπομπή για τη φετινή σεζόν εχθές. Έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα. Να σας θυμίσω όμως τώρα έτσι να ξεκινήσουμε για να μάθετε κι εσείς τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, στα οποία μπορείτε να καλείτε κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Γιατί τώρα είμαστε Σαββατοκύριακο, έτσι. Λοιπόν, είναι το 211-55-55-50, είναι το τηλέφωνο της εκπομπής που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο θέμα σας, για κάποιο σχόλιο, αλλά και να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Και μπορείτε να καλείτε από τώρα, έτσι, για να παίξουμε μετά. Και έχουμε και πολύ ωραίο δώρο σήμερα. Έχουμε ένα σερβίτσιο pizza set, λέγεται. Να το δούμε και αυτό λίγο, ποιο είναι το δώρο μας το σημερινό. Είναι το set σερβίτσιο από την εταιρεία Salt and Pepper, 7 τεμαχίων, αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Θα γίνει δικό σας με ένα απλό ρεφρέν. Πολύ απλό όμως. Πολύ απλό. Λοιπόν, καφεδάκι ήπιαμε. Ήπιαμε. Πάμε για το δεύτερο. Λοιπόν, για να ρωτήσω όμως και τα παιδιά μου εδώ αν έχουν πιει καφεδάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν το άκουσα έτσι πολύ δυναμικό. Καλημέρα. Καφεδάκι πιούμε. Πίνουμε. Βλέπεις εδώ, τώρα έχουμε... Λοιπόν, και εγώ θα πιάσω λίγο ένα δεύτερο και κουλουράκι θα φάμε και απ' όλα θα κάνουμε. Και τα θέματά μας θα δείξουμε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα. Λοιπόν, και θα μαγειρέψουμε. Θα μοσχομυρίσει όλο το στούντιο σήμερα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα μαγειρέψουμε κατσικάκι. Αυτό σας λέω. Ό,τι πρέπει για το Κυριακή. Νησιώτικο, νησιώτικο. Λοιπόν, για να σας δω. Νησιώτικο. Προμηνή κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα. Δεν λέω. Αυτά στη συνέχεια. Ωραία. Τι κάνατε χθες? Βγήκατε. Γιατί το καλημέρα δεν το άκουσα. Συνόμαστε. Ερχομένοι, Συνυχτήσαμε λίγο, κυρία. Ένα ποτάκι. Γι' αυτό το μάτι δεν ανάκριση. Είναι κλειστό το μάτι, γι' αυτό το λόγο. Βγήκαμε έξω να δούμε ο κόσμος πώς είδε την εκπομπή, τι απήχηση έχουμε, τα σχόλια, τα πρώτα, όλα αυτά. Ναι, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα που πήραμε για καλή αρχή. Ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πήραμε και μηνύματα και μέσω Facebook και μέσω Twitter. Και έτσι αισθανθήκαμε πολύ ωραία, δηλαδή εγώ προσωπικά έτσι μας δίνετε δύναμη. Πολύ θετική ενέργεια. Χαρά, μεγάλη. Κίνητρο. Λοιπόν, γάλα ήπιατε σήμερα? Γάλα. Εγώ δεν πίνω. Το έχω εγώ κόψει. Εγώ ήπιες? Ναι. Από μπουκάλι, από χάρτινη συσκευασία ή πήγες μήπως σε ATM γάλατος? Ήθελα να πάω στο ATM γάλακτος, αλλά έπρεπε να πεταχτώ μέχρι την Λάρισα και δεν προλάβαινα να είμαι στο πλατό. Mm. Λοιπόν, και αυτό είναι και έτσι η είδηση που βγήκε μέσα στην εβδομάδα. Και λέω, πώς γίνεται αυτό να μπορεί κάποιος να παίρνει το γάλα του από ένα ATM, από ένα μηχάνημα δηλαδή, στο οποίο βάζει η Βίκη το μπουκάλι από κάτω, τη φιάλη, βάζει τα χρήματα και βγαίνει το γάλα. Και μου βγάζει γαλατάκι φρέσκο και το πάω στο σπίτι μου. Λοιπόν, αυτό βέβαια στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Για πες μας, τι σκεφτήκανε εκεί να κάνουν οι γαλακτοπαραγωγοί, είναι νομίζω... Είναι συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων. Ναι. Είναι μια, πραγματικά είναι μια καταπληκτική ιδέα, η οποία έχω να σας πω ότι εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και όχι μόνο, είναι και στη Ρωσία, είναι και στη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα συμβαίνει για πρώτη φορά. Και έχει ξεκινήσει από τον... Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η κίνηση από το... Να το δω, παιδιά, από το... Όχι, από ναι. το 2011 ενός συνεταιρισμός ναι. αγελαδοτρόφων. Mm-hmm. Η κίνηση αυτή άρχισε από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου. Λοιπόν, στα 4 σημεία της πόλης ναι. έχουν τοποθετηθεί 4 αυτόματοι πολιτές mm-hmm. και είναι ανοιχτοί όλο το 24ωρο. Οι πολίτες κάνουν ουρά και πάνε να προμηθευτούν φρέσκο γάλα. Είδες, ναι. πατρίδα μου, τι κάνει? Η πατρίδα, Λάρισα. Πόσο μπροστά είναι, γιατί σου λέει μην χάσεις την αίσθηση με το ATM, αφού δεν έχουμε λεφτά πλέον.
πήγαινε πάτα να πάρεις γάλα. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Το έχεις δοκιμάσει? Όχι εγώ, το σόι μου που είναι στη Λάρισα. Ναι, λοιπόν, έχουμε όμως πολλές ερωτήσεις να κάνουμε στον υπεύθυνο επικοινωνίας συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων, Ανδρέα Χαρδαλούπα, και τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καταρχάς, να μας πείτε ποιος είχε την ιδέα αυτή. Κοιτάξτε, ήταν μια ομαδική δουλειά εδώ από τους ανθρώπους, από τα μέλη, τους παραγωγούς του συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας Πιερία, Θέση Γάλα. Ο συνεταιρισμός έχει ιδρυθεί εδώ και 2 περίπου χρόνια. Mm-hmm. Το πρώτο διάστημα της λειτουργίας του ασχολήθηκε με τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους παραγωγούς, που έχει να κάνει με την διάθεση του γάλακτος που παράγει κάθε μέρα ο συνεταιρισμός, με τα ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας του παραγόμενου προϊόντος, όπως επίσης και με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Και κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι δρώντας μέσα σε ένα συνεταιρισμό ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σύγχρονος, σε νέα πρότυπα, δεν μπορούν παρά μην τα σκεφτούν και την μεταποίηση, έτσι, να βγουν στην αγορά. Ποιος συντηρεί τώρα αυτά τα μηχανήματα γάλακτος, ATM, όπως τα λέμε, εσείς οι ίδιοι, δηλαδή ο καθαρισμός, γιατί νομίζω λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Σίγουρα θα θέλουν και μια φροντίδα, μια συντήρηση, ώστε να μην μαζεύονται και κάποια μικρόβια ίσως μέσα στον μηχανισμό. Ούτως ή άλλως τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ο αυτόματος πολιτής γάλακτος, έχει πάρα πολλές πιστοποιήσεις. Έχουμε κάνει ένα πρόσθετο έξοδο, ένα πρόσθετο κόστος ως συνεταιρισμός και έχουμε πάρει ένα ειδικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά αποστηρώνει χειρουργικά τον θάλαμο εκεί όπου μπαίνει το μπουκάλι και γίνεται η έγχυση του γάλακτος. Yeah. Αλλά ούτως ή άλλως και για τη συντήρηση των καταστημάτων αλλά και για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, έχουμε πέσει κατά πάνω, να το πω έτσι απλά, όλοι οι άνθρωποι του συνεταιρισμού, κυρίως οι ίδιοι παραγωγοί. Οι ίδιοι παραγωγοί που είναι από διάφορα μέρη εδώ της Λάρισας, είναι κάθε μέρα κοντά στα καταστήματα, κάθε μέρα δίπλα τους, από τους πολίτες, από τους καταναλωτές. Όπως φυσικά και εμείς τα ίδια τα στελέχη του συνεταιρισμού. Και ασφαλώς είναι και πολύ ελκυστική η τιμή, έτσι, γιατί είναι περίπου 30%, 40% πιο κάτω από την τιμή που βρίσκουμε το γάλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ακριβώς, δίνουμε την ευκαιρία στον λαρισαίο καταναλωτή, στον λαρισαίο οικογενειάρχη να έχει ένα ποιοτικό, φρέσκο, παστεριωμένο γάλα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Χρησιμοποιώντας ο καταναλωτής την προπληρωμένη κάρτα, mm-hmm. την οποία είναι μια ειδική κάρτα, την ονομάζουμε κλειδί εμείς, την οποία την παίρνει από τον αυτόματο πολιτή μπουκαλιών που υπάρχει yeah. δίπλα, μπορεί να τη φορτώσει όσα χρήματα θέλει και μετά πλέον η τιμή διαμορφώνεται στα 90 λεπτά το λίτρο. Εάν ο καταναλωτής πάει μόνο με κέρματα, τότε διαμορφώνεται στο 1 λεπτό το 1 λίτρο, στα 50 λεπτά το μισό λίτρο. Αυτές είναι οι τιμές του γάλακτος. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε τόσο πολύ γάλα τελικά, γιατί περισσεύει και έχουμε και αυτή τη νέα δυνατότητα, γιατί έχουμε όλο εισαγωγές γάλακτος πλέον στη χώρα μας. Κοιτάξτε, ο συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων εδώ, Θεσσαλίας Πιερίας, ο ΘΕΣ Γαλαπιές, παράγει καθημερινά περίπου 130 τόνους γάλακτος. Μία πολύ μικρή ποσότητα, μία απειροελάχιστη ποσότητα από αυτή την τεράστια παραγωγή την διαθέτουμε για τα συγκεκριμένα μηχανήματα αυτόματης πώλησης γάλακτος. Όλη την υπόλοιπη ποσότητα την διαθέτουμε μέσω αναλυτικών συμβολέων που έχουμε υπογράψει με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, στην Ελλάδα, καθημερινά. Μάλιστα. Θα κάνω μια ερώτηση. Έλα, Βίκη. Μου έκανε εντύπωση ότι οι αυτόματοι πολιτές είναι ανοιχτοί όλο το 24ωρο. Δηλαδή έρχεται κόσμος και το βράδυ, υπάρχουν για την ουρές. Επόμενη μέρα. Αυτοί που θέλουν να κάνουν δηλαδή, να πάρει το γάλα. Δηλαδή να πας, ας πούμε, στις 2, στις 3. Έχετε δει τέτοια περιστατικά? Ναι, ναι, βεβαίως. Ειδικά τις πρώτες δύο μέρες, να σας πω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, ήμουν εγώ στο μηχάνημα σε ένα από τα τέσσερα σημεία πώληση στη 1:15 το βράδυ και είχα μπροστά μου 13 άτομα ουρά όπου τους εξηγούσα τη διαδικασία και παίρνανε γάλα οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά, φτάνει στα όρια πλέον τη συγκίνηση για μας η ανταπόκριση που δείχνει ο κόσμος. Κύριε Χαρδαλούπα, σκέφτεστε να επεκτείνετε έτσι το δίκτυο των αυτόματων πολιτών και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, ούτε τέτοια πλάνα. Η γεωγραφική εμβέλεια του όλου εγχειρήματος εξαντλείται εδώ, στο νομό της Λάρισας. Γιατί τώρα εμείς ζηλέψαμε λίγο, να σας πούμε την αλήθεια. Ξέρετε, το επόμενο σύνθημά μας ενδεχομένως θα είναι το «Θες γάλα, έλα Λάρισα». Είδα την πατρίδα μου, τι κάνει. Κοιτάξτε, εκεί θα μας βγει λίγο έτσι ακριβή φιάλη γάλακτος λόγω βενζίνης που θα κάψει μέχρι εκεί. Αλλά πόσες φορές έχουμε ξεμείνει από γάλα, δηλαδή ειδικά όταν έχεις παιδιά, ξεμένεις από γάλα, έτσι, ξεχνάς ή δεν έχεις υπολογίσει καλά την ποσότητα και μετά τρέχεις τα περίπτερα. Και θες να βρεις και καλό γάλα. Και όταν είναι και καλό γάλα, ακριβώς.
Αυτό λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, χαιρετισμούς στη Λάρισα. Και πάμε τώρα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε και την ευκαιρία και ήθελα να πω για κάτι άλλο, ότι πραγματικά και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχετε αγκαλιάσει και έχετε στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό για τους ίδιους τους παραγωγούς, να αισθάνονται ότι τέτοιες κινήσεις που κάνουν βρίσκουν ανταπόκριση έτσι, σε όλο το φάσμα της, σε όλο το φάσμα της, της χώρας μας. Βεβαίως, τα έξυπνα πράγματα που συνδυάζουν και την καλή τιμή ενός προϊόντος σίγουρα έχουν μεγάλη ζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και εμείς, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα το επόμενο θέμα μας είναι της εποχής θέμα και νομίζω θα απασχολήσει τους περισσότερους από όλους μας. Το χειμώνα τώρα που έρχεται έχει βάλει και λίγο κρύο, βέβαια λίγο ζεσταίνει, λίγο ξανακριώνει. Όπως και πέρυσι, άναψαν τα τζάκια. Και όχι μόνο, κάψαμε πολύ ξύλο. Παράναψαν τα τζάκια. Παράναψαν. Βέβαια. Και τζάκι. Όχι πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι λίγο βαριέσαι. Κούραση και βαριέσαι, είναι λίγο ταλαιπωρία, λερώνεις το σπίτι. Ναι, αλλά ζεσταίνεις και το σπίτι. Ναι, ζεσταίνεις και το σπίτι, ναι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω λίγο, δηλαδή, για να πω και την αλήθεια. Εγώ βρίσκω έτοιμη τη φωτιά, πραγματικά δεν έχω βάλει ξύλα μόνη μου, αλλά είναι απολαυστικό. Να έχει κρύο, να βλέπεις τη φωτιά, να κάνει τσου. Να την ανάβουν οι άλλοι όμως, έτσι. Ναι. Και εσύ να κάθεσαι και να λες, παιδιά, ατμόσφαιρα. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, είτε σας ανάβουν τη φωτιά, είτε πρέπει να την ανάψετε μόνοι σας, είτε δεν ξέρω, θα πάρετε τα ξύλα και δεν θα τα κάψετε. Ναι. Γιατί βαριέστε. Πάντως είναι καλό να ξέρουμε τι μας γίνεται γύρω από τα ξύλα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία πώλησης που μπορείτε να βρείτε τα ξύλα, διάφορες ποιότητες και διάφορες τιμές. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι, λοιπόν, και να πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες στο κοινό μας. Η ζήτηση για τα καυσόξυλα έχει αυξηθεί κατακόρυφα από πέρυσι λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου περισσότερο. Άμεσο αποεκόλουθο αυτής της κατάστασης, Κιμ, είναι ο κόσμος να ζητάει τα καυσόξυλα, γιατί έτσι μπορεί να κάνει αρκετή οικονομία. Και να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι... Καλά, εγώ τώρα τα μάθα αυτά, έτσι μην νομίζετε τώρα ότι είμαι ειδικός, ότι τώρα πρέπει να πάρεις τα ξύλα. Γιατί αν αρχίσουν οι βροχές και τα κρύα και τα χιόνια, θα βραχούν τα ξυλάκια και ακριβώς. Από εκεί που θα τα πάρεις δεν είναι παντού πολύ καλά καλυμμένα και μετά δεν καίνει καλά. Δεν καίνει καλά και ίσα εκεί είναι που λερώνει το σπίτι, Βασίλη. Καλά και να μείνει. Τώρα άμα τα πάρεις από την αποθήκη για πας στο τζάκι, σίγουρα θα σου πέσει κάτι κάτω. Εντάξει, έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχεις ετοιμάσει, Αλεξία, και πάμε να δούμε μετά τις τιμές αναλυτικά και αναπεριοχή. Τις τιμές, αλλά και κάποιες συμβουλές τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για να μην πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι. Πάμε να το δούμε. Ο χειμώνας καταφθάνει και αν επαληθευθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ότι φέτος θα αντιμετωπίσουμε έναν από τους πιο ψυχρούς χειμώνες των τελευταίων ετών, τότε τζάκια και ξυλόσομπες θα πάρουν φωτιά. Ενδεικτικό είναι ότι οι πωλήσεις στα καυσόξυλα αυξήθηκαν κατά 60% τα τελευταία δύο χρόνια. Βάσει νόμου πωλείται με το κυβικό. Το κυβικό συμφέρει τον καταναλωτή, διότι έτσι μπορεί και ελέγχει τι παραλαμβάνει, ενώ με το κιλό δεν μπορεί να το ελέγξει. Με 1,3 κυβικά στα 140 ευρώ. 1,8 κυβικά στα 220 ευρώ. Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα κοιμανθούν και φέτος το χειμώνα τα καυσόξυλα στην αγορά. Το τζάκι, επειδή είναι ανοιχτός χώρος καύσης και τραβάει όσο οξυγόνο χρειάζεται ανάλογα τη στιγμή της έντασης, θέλουμε ξύλα τα οποία να είναι στεγνά και σκληρά. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να υπάρχει ένα πολύ δυνατό και σωστό προσάναμα, το οποίο θα αποτελείται σίγουρα από δαδί, από στεγνό πεύκο και θα φροντίζει τα ξύλα τους σε γενικές γραμμές να είναι στεγνά, να μην έχουν υγρασία. Αυτό δυσκολεύει να ανάψει η εστία του τζακιού. Βέβαια στην πορεία, όταν το τζάκι ανεβάσει θερμοκρασία, θέλουμε μεγάλους κορμούς και κούτσερα ώστε να πετύχουμε τη διάρκεια έπειτα, έτσι. Η εξαιρετικά υψηλή τιμή του πετρελαίου αποτρέπει πολλούς καταναλωτές από το να κάνουν χρήση του καλωριφέρ και τους στρέφει σε αναζήτηση εναλλακτικών μορφών θέρμανσης. Το πέλετ αφορά σόμπες που είναι κλειστός ο χώρος καύσης, διαχειριζόμαστε απόλυτα το οξυγόνο της καύσης, οπότε ναι, είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Σίγουρα ο χώρος που θα αποθηκεύουμε θα πρέπει να αερίζεται σωστά,
να μην βρέχεται και να μην έχει επαφή με το δάπεδο ώστε να απορροφά υγρασία. Το τζάκι αποδεικνύεται όχι μόνο οικονομική λύση για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, αλλά και μια καλή αφορμή για να μαζευτεί η παρέα. Κάντε λοιπόν τις προετοιμασίες σας, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, απολαύστε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και καλό μας χειμώνα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τις τιμές, Αλεξία, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και πιο πολύ από όλα. Οι τιμές παίζει ρόλο και από πού θα παραγγείλεις. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν οι καταναλωτές είναι να κάνουν σύγκριση τιμών. Γιατί ανάλογα με τις περιοχές, τόσο εδώ στην Αθήνα Κιμ, όσο και στην επαρχία, από έμπορο σε έμπορο οι τιμές είναι διαφορετικές. Μπορούμε όμως να δούμε τις κάρτες μας, παραδείγματος χάρη. Η οξιά, το δρύς και το πεύκο είναι στα 90 ευρώ. Η ελιά είναι στα 120 ευρώ. Το πουρνάρι είναι στα 110 ευρώ. Δεν λείπουν και οι προσφορές. Δώρο με κάθε κυβικό μπορεί να πάρουν ένα κιλό προσάναμα. Κάτι το οποίο σίγουρα θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί οι μερικοί δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με το πώς θα ανάψουν το τζάκι τους. Βλέπε Βασίλης, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές πέρα από αυτό είναι να ζητάνε πάντοτε απόδειξη αγοράς, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, και να προσέχουν για να μην τη χρεωθούν δύο φορές, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να συμβεί είναι να έχουν συμφωνήσει από πριν με τον έμπορο που θα τους πωλήσει τα καυσόξυλα για τη μεταφορά. Δηλαδή να μην τους χρεωθεί, γιατί αυτό σίγουρα θα αυξήσει επιπλέον το κόστος και έτσι αντί να κάνουν οικονομία θα κάνουν πολύ περισσότερα έξοδα. Και ίσως να παραγγείλεις, αφού ξέρεις ότι θα καταναλώσεις μέσα στο χειμώνα, ας πούμε, μία χή ποσότητα, να την πάρεις με τη μία, ώστε να σου έρθει και η μεταφορά ίσως δωρεάν. Και τοποθέτηση, πλέον το έχουν κάνει, είναι νέο πρόγραμμα. Καλά, δεν χτίζεις και τείχο. Τοποθέτηση. Είναι μια νέα ιδέα, έτσι, κάτι καινούριο. Κάπου να πούμε και αυτό. Ναι, στα 130 ευρώ. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά με τις τιμές από ό,τι ξέρω λοιπόν, σε περιοχή. Για να δούμε τη μεγαλύτερη διαφορά που βρήκες, Αλεξία, στις τιμές. Η μεγαλύτερη διαφορά των τιμών, νομίζω ότι στην επαρχία είναι λίγο πιο φθηνά από ό,τι είναι στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ, ας πούμε, το Χαϊδάρι, το Πικέρμι, την Ερυθρέα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Και βλέπω, ας πούμε, ότι οι τιμές στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά πιο χαμηλές. Είναι 70 με 85 ευρώ η οξιά, 90 με 100 ευρώ το πουρνάρι. Ανάλογα αν είναι χύμα, σάκος ή παλέτα κτλ. Σε αυτό παίζει ρόλο, φαντάζομαι, εκείνο το γεγονός ότι στην Θεσσαλονίκη είναι και πιο αυξημένη η κατανάλωση. Επειδή είναι πόλη που είναι στη Βόρεια Ελλάδα και κάνει πολύ κρύο, χρειάζεται να καταναλώνουν περισσότερα καυσόξυλα σε σχέση με την Κρήτη, ας πούμε, που ο καιρός είναι πολύ πιο ήπιος, έτσι δεν χρειάζεται να καταναλώνουν. Γι' αυτό βλέπουμε και τις διακυμάνσεις στις τιμές. Πάντως και η Κρήτη. Μήπως εισάγουν τα καυσόξυλα από το εξωτερικό. Συμβαίνει και αυτό. Και μάλιστα να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα στο τελωνείο της Σάρτας, το ΣΔΟΕ, κλιμάκιο του ΣΔΟΕ, έβαλε μπλόκο σε 10 νταλίκες που ερχόντουσαν από την Αλβανία, τα οποία ήταν φορτωμένα με καυσόξυλα, τα οποία βέβαια προορίζονταν για την ελληνική αγορά, για το λόγο ότι τα παραστατικά τους δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι θα κουβαλούσαν 9 με 10 τόνους ξύλα, κουβαλούσαν πολύ περισσότερα. Πάντως, λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρετε εσείς είναι να συγκρίνετε τιμές, γιατί καμιά φορά, ας πούμε, στη δίπλα περιοχή, από εκεί που μένετε, να βρείτε διαφορές 20, 30 και 40 ευρώ. Που είναι λεφτά, έτσι, ας και πούμε. Και να κάνουμε και παζάρια. Πλέον τα παζάρια είναι της μόδας, για να σωθούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Πάμε. Και έχουμε και έναν ωραίο διαγωνισμό, Στέφανε. Ναι. Λοιπόν, για πες λίγο για το διαγωνισμό και να δούμε έτσι και το ωραίο διαφημιστικό, ας πούμε, του διαγωνισμού. Το πολύ ωραίο. Έτσι, με μια γνωστή φωνή, ένα τιζεράκι. Καλά, πάμε να το δούμε και πάμε να κάνουμε ένα quiz μετά. Ποιος το έχει πει το τίζερ? Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Κάτι μου θυμίζει αυτή η φωνή. Και όλα μπορούν να αλλάξουν. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το διαγωνισμό όμως, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος που μας βλέπει και για να έρθουν
τα ταλέντα. Θέλουμε να δηλώσουν συμμετοχή όσοι αγαπούν το τραγούδι. Έτσι. Όσοι αγαπούν το τραγούδι. Δεν έχουμε ηλικία, δεν έχουμε διάθεση, γούστα, περίεργα στο τραγούδι. Θα ακούσουμε όλα τα είδη τραγουδιών. Ανθρώπους που θέλουν να τραγουδήσουν. Δεν μας νοιάζει δηλαδή αν είναι λαϊκό τραγούδι, αν είναι λαϊκό, αν είναι pop, rock, έντεχνο. Δεν έχουμε τέτοια. Θέλουμε να ακούσουμε φωνές. Φωνές διαφορετικές μεταξύ τους. Πολλές φωνές. Θα καταλήξουμε λοιπόν σε κάποιες μετά από ένα διαγωνισμό και θα εδώ πέρα σε εμάς στο πλατό μας θα κάνουμε μία. Θα υπάρξει μία επιτροπή από ανθρώπους υπεύθυνους από το χώρο της μουσικής, της δισκογραφίας και ανθρώπους δικούς μας και θα βρούμε την καλύτερη φωνή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής. Και ξέρεις. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θέμα που θα έχουμε στη συνέχεια, που θα έχουμε εδώ και καλεσμένους στο στούντιο. Πάμε να δούμε τι θα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σχεδιαστές σε κρίση. Αποκαλύψεις, φόβος και αλήθειες για το χώρο της μόδας. Δεν μπορώ να ζω αυτό το φόβο, γιατί θα είχα πηδήξει από... Δεν είναι μονάχα ότι μπορεί και η συγκεκριμένη γυναίκα να μην έχει χρήματα, είναι ότι να έχει ακουμπήσει η κρίση στα γεγονότα. Κάποτε τα υφάσματα κόβαμε και πετάγαμε υφάσματα. Τώρα δεν το πετάς εύκολα. Και η ιστορία ζωής του Νικόλα, ο σχεδιαστής που άφησε τη λάμψη της πασαρέλας και έγινε φούρναρης. Επιστρέψαμε Μαγκαζίνο Live εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί για εσάς. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πάλι το δώρο της ημέρας για το οποίο καλείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής 211-55-55-50 ή μας στέλνετε και email, έχουμε και email, ναι. magazinolive@gmail.com και με την ευκαιρία αυτή να σας πούμε και τους λογαριασμούς μας στο Facebook και στο Twitter είναι Μαγκαζίνο Live, μία λέξη, να το βρείτε. Αμέσως. Εύκολα. Πάμε να δούμε το δωράκι που έχουμε για σας σήμερα. Πού θα κερδίσετε αν παίξετε με το Στέφανο μουσικό quiz. Είναι το σερβίτσιο πίτσας από την εταιρεία Salt and Pepper. 7 τεμαχία, μια χαρά. Υπέροχο. Λοιπόν, και ασφαλώς να θυμίσουμε και το διαγωνισμό που λέγαμε προηγουμένως. Διαγωνισμό τραγουδιού. Τραγουδιού, ακριβώς, γιατί πρέπει να τα ξεχωρίζουμε τώρα αυτά. Ακούμε καινούργιες φωνές σε οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Και μπορεί όλα να αλλάξουν. Όλα να αλλάξουν. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο το όλα να αλλάξουν έτσι όπως είναι από μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τιζεράκι. Βεβαίως, βεβαίως, πάμε να το δούμε. Γιατί μου άρεσε. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο Μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Ξέρεις, θα γελάω τώρα, γιατί θυμάμαι αυτά που μου έλεγες χθες, που μετά τη χθεσινή εκπομπή σου στέλνανε μηνύματα και σου λέγανε μπορώ να έρθω κι εγώ. Και όλα μπορούν να αλλάξουν και τέτοια. Λοιπόν, εδώ έχουν στηθεί τόσο ωραία πράγματα. Οι αδυναμίες των γυναικών, τα ρούχα και τα αξεσουάρ, τα παπούτσια, οι τσάντες, όλα είναι εδώ. Λοιπόν, θα έχουμε τις προτάσεις για τον φθινόπωρο και το χειμώνα, του 2000, ναι, φθινόπωρο 2013, χειμώνας του 2014. Είναι πάρα πολύ ωραία τα ρούχα. Νομίζω ότι έχει αλλάξει μόδα αρκετά συγκριτικά με πέρυσι. Θα πάμε όμως να τα δούμε μετά αυτά. Διότι τώρα έχουμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει να κάνει με τα παιδάκια μας που τώρα πήγαν σχολείο και τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουμε έτσι στις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς. Αλεξάνδρα Καπάτου κοντά μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλή αρχή, καλή σεζόν, τι να πω, όλα τα καλύτερα. Λοιπόν, είναι αυτές οι μέρες που έχουμε γυρίσει εμείς από τις διακοπές. Ξεκινάει η δουλειά μας. Τα παιδιά είναι και αυτά σε μια σύγχυση μεταβατικού στάδιου μεταξύ διακοπών και ξανά σχολείου.
και έχουμε πολλές φορές αντιδράσεις από τα παιδιά. Του τύπου ότι μαμά δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Ή και μέσα στις πρώτες μέρες που ξυπνάνε, κλαίνε, αντιδρούν, δεν θέλουν να πάνε. Και είναι ένα από αυτά που θα συζητήσουμε και σήμερα, πώς μπορούμε να μεταπίσουμε τα παιδιά μας, με σωστό τρόπο όμως. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια οι διακοπές για τις περισσότερες έχουν τελειώσει, τις έχουμε ξεχάσει νομίζω. Τις έχουμε ξεχάσει. Τις επόμενες, αλλά ουσιαστικά είχαν μείνει διακοπές τα παιδιά γιατί είχαν απεργίες κτλ. Ξυπνάγαν πιο αργά. Βεβαίως, βεβαίως αυτό είναι γεγονός. Και πράγματι, ιδιαίτερα για τα παιδιά που ξεκινάνε την πρώτη φορά για τον παιδικό σταθμό, που εντάσσονται εκεί, μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις. Μπορεί να έχουν πάει στην αρχή κάπως καλά, μετά μπορεί να έχουν αντιδράσει, από την αρχή να έχουμε αντιδράσει. Αλήθεια, ο χρόνος προσαρμογής, ας πούμε, για τα παιδιά από την περίοδο των διακοπών, έτσι μέχρι να ξαναμπούν στους ρυθμούς του σχολείου, του χειμώνα, της μάθησης και όλα αυτά, πόσο διαρκεί περίπου? Νομίζω ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εμάς τους γονείς. Ναι. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε προσαρμοστεί αρκετά γρήγορα, νομίζω και αυτά θα προσαρμοστούν, αρκεί να μην είμαστε εμείς απειλητικοί και αισθανθούν από τη μία στιγμή στην άλλη ότι έχει γίνει μια ραγδαία αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, κάποιες μέρες πιο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, θα πρέπει να επανέρχεται το ωράριο του ύπνου, να γίνεται σιγά-σιγά πιο νωρίς για να προσαρμοστούν. Mm-hmm. Τις πρώτες μέρες, εδώ είχαμε άπλετες μέρες, θα σας έλεγα, που τα παιδιά, λόγω των απεργιών, όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν υποχρεώσεις ιδιαίτερες, προκειμένου σιγά-σιγά να μπουν στο ρυθμό. Τα περισσότερα έχουν μπει όμως, θα σας έλεγα τώρα, τα παιδιά του σχολείου. Θα σας πω, επειδή μιλάω κι εγώ με άλλες μαμάδες, ναι, είναι πολλά τα παιδάκια που από το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι σήμερα, δεν έχουν μπει στο ρυθμό. Δηλαδή, αν κοιμόντουσαν κανονικά πέρυσι 8-8.30, ναι, τώρα έχει πάει μια ώρα αργότερα τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα. Είναι γεγονός αυτό, εξαρτάται από το παιδί, αλλά έχει υπάρξει και υπήρχαν και αρκετές απεργίες, που και αυτό έχει βοηθήσει, διότι έχει δημιουργήσει μια παράταση των διακοπών σε ένα μεγάλο βαθμό. Και μπερδεύει και λίγο. Και μπερδεύει ακριβώς. Αλλά θα έλεγα ότι τα παιδιά που πάνε για πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό, που εκεί μπορούμε να συναντήσουμε τις περισσότερες αντιδράσεις, αν εμείς είμαστε ήρεμοι, ψύχρεμοι κατά την ώρα του αποχωρισμού και είμαστε αποφασισμένοι ότι το παιδί θα πάει στο σχολείο και δεν το παρουσιάζουμε με τρόπο αγχώδη και του δημιουργήσουμε μια εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο κάνει, τα παιδιά πολύ σύντομα προσαρμόζονται σε αυτό. Αρκεί να είμαστε εμείς συγκεκριμένοι, να είμαστε σταθεροί σε αυτό το οποίο κάνουμε και να δώσουμε στο παιδί μας αυτή την αίσθηση ότι σε εμπιστεύουμε και πας εκεί για να περάσει καλά. Είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό, mm-hmm, γιατί τα περισσότερα παιδάκια είναι φυσιολογικό να έχουν κάποιες αντιδράσεις. Τι κάνουμε όταν το πηγαίνουμε το παιδί στο παιδικό σταθμό ή στο σχολείο και κλαίει και ας πούμε μας τραβάει, δεν θέλει να μας αφήσει να φύγουμε και λέει δεν θέλω να μείνω. Εντάξει, το σχολείο ας πούμε είναι και πιο μεγάλα παιδιά. Αν είναι πιο και μικρά εκεί όμως τα μπορεί να υπάρξει, ξέρετε, και εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Τι κάνουμε, τα παίρνουμε μαζί πάλι στο σπίτι? Όχι, είναι λάθος. Θα σας έλεγα πως όχι. Καταρχήν, σε κάθε πρώτη φορά που πάει ένα παιδί σε μια βαθμίδα, ειδικά στην αρχή, όταν πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, πρέπει να υπάρχει μια φάση προσαρμογής. Πάνε τα παιδιά για πολλές ώρες, πάνε για λίγο. Ναι. Στην αρχή μπορεί να είναι και ο γονιός μαζί και σιγά σιγά, αν κάτι δεν πάει καλά εκεί, μπορεί πράγματι να υπάρξουν μεγαλύτερες αντιδράσεις. Και όχι μόνο. Διότι και αν ο γονιός είναι αγχωμένος και σκέφτεται, όχι, τι θα συναντήσω τώρα, αν έχει 2-3 μέρες αντιδράσεις, και αυτό μπορεί να πάει αλυσίδα. Αν λοιπόν εμείς είμαστε αποφασιστικοί, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, ναι, και ξέρει το παιδί ότι θα πας εκεί, γιατί θα συναντήσει τους φίλους, εγώ θα πάω στη δουλειά μου, αλλά θα τα πούμε το μεσημέρι. Και είμαστε και κάθετοι σε αυτό το οποίο λέμε, νομίζω ότι τα πράγματα τα παιδιά πείθονται, ξέρετε. Αρκεί εμείς να είμαστε εντάξει. Τα αφήνουμε να κλάψουν. Δηλαδή, το έχω δει εγώ πολλές φορές. Πολλές φορές κλαίνε το έργο τα παιδιά αυτό. Με λυγμούς τώρα. Ναι. Και μετά οι δασκάλες, ας πούμε, τα παίρνουν από τη μαμά αγκαλιά γιατί δεν, ναι, δεν ξεκολλάνε. Είναι σωστό όμως αυτό. Δηλαδή, μου έχει τύχει και εμένα και έχω αναρωτηθεί, ας πούμε, αν είναι παιδαγωγικά. Εγώ σωστό. Θα σας έλεγα, είμαι της άποψης των ήπιων μέσων. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να περνάνε μια φάση προσαρμογής. Αλλά θεωρώ ότι ένας γονιός, γιατί ξεκινά από το σπίτι κάθε φορά, ναι, ένας γονιός ο οποίος είναι υπερπροστατευτικός, ο οποίος είναι αγχώδες, που το παιδί δεν ζει σε ένα τέτοιο είδους περιβάλλον, ή δεν έχει συναστραφεί πολλά παιδιά, ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερες δυσκολίες. Άρα θα πρέπει να λειτουργήσουμε και λιγάκι προληπτικά σε αυτά τα πράγματα, ναι, πριν. Όταν όμως έρθει εκείνη η στιγμή, θα πρέπει πράγματι να δείξουμε μια αποφασιστικότητα, ακόμα και αν κλαίει το παιδί, δηλαδή μπορεί να κλάψει, αλλά αν η δασκάλα το. Έχουμε συνοηθεί, ναι, με τη δασκάλα το απασχολείς, είμαστε εμείς εκεί κοντά, και καθίσει το παιδάκι για λίγο και δει ότι δεν χάνει τη μαμά του ή τον μπαμπά του και ξανάρθει. Τώρα αυτά έχουν γίνει στα περισσότερα σχολεία. Αν συνεχίζονται οι αντιδράσεις των παιδιών, οφείλεται ενδεχομένως σε κάποιο λάθος χειρισμό δικό μας, όπου εμείς μπορεί να έχουμε ιδιαίτερο άγχος και αυτό περνάει στο παιδί χωρίς να το καταλάβουμε, ή δείχνουμε ανησυχία, ή μπορεί να αποφεύγουμε τις συζητήσεις, να του πούμε ναι, δεν θα πας αύριο σχολείο, ενώ μας ρωτάει, ναι, ενώ θα το στείλουμε.
Ναι, αυτά το... δεν νομίζω ότι βοηθάνε. Ναι. Και παράλληλα με αυτό, όταν βλέπουμε ότι έχουμε αντιδράσεις, πρέπει να είμαστε εμείς να του δώσουμε περισσότερες πρωτοβουλίες, να προσπαθήσουμε να το φέρουμε σε επαφή με περισσότερα παιδάκια. Το διάστημα αυτό. Φυσικά, είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Αλλά ο κάθε γονιός το βλέπει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Η σωστή αρχή όμως είναι πολύ βασικό. Γιατί στα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά του παιδικού σταθμού, μπορεί να κινητοποιηθεί το άγχος αποχωρισμού από τους γονείς, από τη μάνα τους, που αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι. Γιατί μπορεί να μην έχει καν επιληθεί αυτό, να μην έχει ξεπεραστεί αυτό, να μην το έχει διαχειριστεί το παιδί. Οπότε αυτό μπορεί να κινητοποιηθεί και να το βασανίσει. Αν λοιπόν ο γονιός, γιατί από το γονιό τα περιμένω. Εμείς πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Από το γονιό εγώ τα περιμένω αυτά τα πράγματα, ξέρετε. Γιατί εμείς σχολείο και τέλος. Εμείς οι γονείς είμαστε πιο βασικοί σε όλα αυτά. Και ο τρόπος που τα περνάμε τα μηνύματα ή θα είναι πιστικός ή δεν είναι. Από εμάς εξαρτάται. Λοιπόν, μετά ένα άλλο θέμα που μπορεί κάποιοι που μας βλέπουν να το έχουν αντιμετωπίσει είναι όταν ξαφνικά στην τζαντούλα του παιδιού μας, το μεσημέρι, το απογευματάκι, δούμε ένα αντικείμενο που δεν το πήρε από το σπίτι μαζί του και κάπου βρέθηκε είτε από συμμαθητή του είτε από το ίδιο το σχολείο. Εκεί τι κάνουμε? Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Δεν μιλάμε βέβαια για κλοπή σε μικρά παιδιά. Έτσι, γιατί ναι, για να καταλάβει, να μιλήσουμε για κλοπή σε ένα μικρό παιδάκι, θα πρέπει να έχει καταλάβει τι σημαίνει ιδιοκτησία. Ναι. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει ιδιοκτησία. Δηλαδή, ένα παιδί 3, 4, 5 ετών δεν καταλαβαίνει αυτό. Το παιδί αυτό που βλέπει μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να το έχει. Οπότε είναι πολύ εύκολο να το πάρει από το παιδάκι το άλλο και μετά μπορεί να το ξεχάσει κιόλα. Ή να είναι περήφανο και να μας πει κοίταξε τι έφερα, ή να μην δώσει σημασία. Η στάση δική μας είναι πολύ σημαντική. Σε αυτό, γιατί μπορεί να εξηγήσουμε κυρίως τα μικρά παιδιά, έτσι. Μπορεί να εξηγήσουμε στο παιδάκι ότι αυτό δεν το παίρνουμε ποτέ χωρίς να ρωτήσουμε κάποιον άλλον. Δεν δίνουμε έμφαση στο περιστατικό, το εξηγούμε ότι πάντα ρωτάμε και υπάρχει πολύ σημαντική πιθανότητα να τελειώσει εδώ και να μην επαναληφθεί. Αλλά είναι σίγουρα σημαντικό να του δώσουμε να καταλάβουμε πριν να το επιστρέψει το αντικείμενο. Εννοείται φυσικά πάντα και ότι αυτά τα πράγματα πάντα ρωτάμε, δεν παίρνουμε ποτέ κάτι. Αλλά υπάρχει περίπτωση όμως να το συναντήσουμε αυτό και σε μεγαλύτερα παιδιά. Τα οποία μετά το δημοτικό, στο δημοτικό δηλαδή, που έχουν ξεκινήσει. Γιατί μιλάμε ότι μπορούν να καταλάβουν αυτό το αίσθημα, τι σημαίνει ιδιοκτησία και τι σημαίνει παίρνω ένα αντικείμενο χωρίς να ρωτήσω. Από τα 7 χρόνια μπορούν να το καταλάβουν. Το τι σημαίνει αυτό. Οπότε, πώς καταλαβαίνουμε, όταν έχω συχνά τέτοια περιστατικά, είναι πολύ σημαντικό να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Όταν έχω συχνά, γιατί κάποια φορά όλα τα παιδιά μπορούν να το κάνουν, έτσι. Οπότε, αλλά... πρέπει να ανησυχήσουμε αν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και ναι, δεν είναι μία ή δύο φορές. Ναι, και τότε θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Γιατί μάλιστα, κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε γιατί λειτουργεί το παιδί με ένα συγκεκριμένο τρόπο τέτοιο. Πολλές φορές είναι ένα μήνυμα στην οικογένεια, ένα μήνυμα στη μητέρα του, γιατί τα παιδιά συνήθως δεν παίρνουν αντικείμενα από τους γύρω πρώτα. Ξεκινάνε να παίρνουν αντικείμενα από την οικογένειά τους ή χρήματα ή κάποια αντικείμενα. Οπότε, από τους γονείς. Να το εξετάσουμε. Και μετά παίρνουν από το φίλο ή από κάποιον άλλον άνθρωπο, που πολλές φορές είναι ένα μήνυμα. Και βέβαια λιγότερο θα το συνδέσω και με τα θέματα της οικονομικής κρίσης. Πολλές φορές τα παιδιά, επειδή οι γονείς τους έχουν σημαντικές περικοπές υποστεί, μπορεί πράγματι να χρειάζονται κάτι. Ή μπορεί να είναι ένα αυστηρό αυταρχικό περιβάλλον. Ή να αισθάνονται ότι θέλουν να τους δώσει το περιβάλλον σημασία. Δηλαδή πρέπει να δούμε το μήνυμα που κρύβεται πίσω αυτό. Χωρίς να ενοχοποιούμε το παιδί, χωρίς να το αποκαλέσουμε κλέφτη ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι βασικό να μην επωφεληθεί ποτέ από αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να ασχοληθούμε σε μια άλλη εκπομπή, ναι, έτσι εκτενέστερα. Γιατί όπως λέτε και εσείς, συμβαίνει ίσως πολλές φορές και πρέπει να δούμε ακριβώς τα στάδια, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε ως γονείς και πότε όχι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Σήμερα είναι εισαγωγική εκπομπή, έτσι κι αλλιώς. Και εισαγωγικά αυτά που λοιπόν, λέμε. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα, γιατί μας ενδιαφέρουν όλα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Και πολλές φορές οι γονείς δυστυχώς δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να χειριστούμε διάφορα θέματα. Αν μπορούσαμε, σωστά, ξέρετε, να φανταστούμε πόσο μπορεί να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, Βαγγέλη Ζάχος, στη λίστα. Καλώς ήρθες, καλημέρα. Λοιπόν, μας άνοιξε το μάτι με αυτά που μας έφερες εδώ σήμερα. Αυτές λοιπόν είναι οι τάσεις για το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται. Για φέτος, ναι. Και βλέπω έτσι και έχουμε προετοιμαστεί για κρύο χειμώνα. Θα δούμε από όλα. Θα δούμε τάσεις σε φόρμες, σε υφάσματα, σε υλικά. Ωραία, εγώ αφήνω τα χαρτιά μου γιατί θέλω να τα δω όλα αυτά, έτσι. Με λεπτομέρεια, από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια αλλαγή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, φέτος θα συναντήσουμε, και φέτος μάλλον, στοιχεία από όλες τις δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Mm-hmm. Δηλαδή από Μεσοπόλεμο, από δεκαετία 50, 60, 70, 80, παρεξηγημένη δεκαετία, αλλά μας έχουν μείνει τα ωραία στοιχεία. Έχουν πάρει όλες τις δεκαετίες. 90, ναι. Δηλαδή, ανάλογα με το ύφος της κάθε γυναίκας, με το στυλ της, με το
το χώρο που κινείται και όλα τα λοιπά. Αυτό τι σημαίνει, ας πούμε, γιατί πολλές φορές εμείς οι γυναίκες μπερδευόμαστε και με τα στυλ. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να βγούμε μία μέρα και να είμαστε 50s και την επόμενη να είμαστε 60s ή 70s ή δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξουμε λίγο έτσι για να έχουμε ένα στυλ δικό μας το χειμώνα που μας έρχεται να επιλέξουμε λίγο. Ένα στυλ ώστε να μην μπερδευτούμε. Θα πρέπει η κάθε γυναίκα να προσαρμόσει τη μόδα στο σωματότυπό της και στην ιδιοσυγκρασία της. Δηλαδή, όλα ξεκινάνε από μέσα μας, ναι, προς τα έξω. Με το τι θέλουμε, τι μας αρέσει, πολύ βασικό στοιχείο είναι το σώμα μας. Να ξέρουμε τι πηγαίνει στο σώμα μας. Ο χώρος που κινούμαστε, η δουλειά μας, το πού βγαίνει, η οικονομική κατάσταση μιας γυναίκας. Για μένα, η γυναίκα που ξέρει να ντύνεται, δηλαδή ντύνεται από το πιο απλό μαγαζί. Οπότε δεν είναι κακό, ας πούμε, τη μία μέρα να βγω ροκ και την άλλη να βγω 50s. Αν αισθάνεστε καλά, ναι, οποιαδήποτε γυναίκα αισθάνεται καλά, είναι πάρα πολύ λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα εδώ τις προτάσεις. Πάμε να δούμε κάποιες τάσεις. Πρώτα, ξεκινήσουμε με τις οικολογικές γούνες. Mm-hmm. Πολύ, πολύ μόδα φέτος. Mm-hmm. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα τζιν πουκάμισο το οποίο είναι και τις προηγούμενες χρονιές έχει επανέλθει πολύ, ναι, στη μόδα. Τα γυλαίκα, είτε σε γούνα, είτε σε δερμάτινο, είτε σε ύφασμα, είναι πολύ της μόδας. Οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα τζιν πουκάμισο. Το τζιν πουκάμισο είναι πάλι της, ναι, μόδας, ή παραμένει δηλαδή. Ναι. Με ένα σκίνι παντελόνι από κάτω, ή άμα θέλουμε. Και εδώ είναι στο ίδιο ύφος και μπορούμε, αν θέλουμε να το προχωρήσουμε λίγο, να το κάνουμε μία ψηλόμεση φούστα. Mm-hmm. Ψηλόμεση φούστα, δηλαδή με ένα μακό. Αυτή είναι μέσα, η λεγόμενη pencil. Είναι η λεγόμενη pencil, η οποία φέτος το νέο μήκος έχει κατέβει. Γιατί μέχρι τώρα ήταν μέχρι το γόνατο, τώρα έχει κατέβει και λίγο άλλο, πιο κάτω από το γόνατο. Όπως είναι στα 1940. Αυτό δεν πάει σε όλα τα σώματα. Δηλαδή, νομίζω ότι εξαρτάται από τη γάμπα που έχει η κάθε γυναίκα. Θα πρέπει. Καλό είναι η γυναίκα να είναι ψηλή για να βάλει ψηλόμεση φούστα. Τώρα, εάν δεν είναι τόσο ψηλή, αν έχει μεγαλύτερα πόδια. Δηλαδή, αν δεν είναι μοιρασμένη. Μπορώ. Βεβαίως. Η ψηλόμεση φούστα δεν μπαίνει χαμηλά στη μέση εδώ. Μπαίνει πιο ψηλά. Είναι εδώ, στην κανονική μέση του ανθρώπου. Okay. Είναι εκεί περίπου. Και το μήκος, όπως βλέπουμε, φτάνει πλέον στη μέση της γάμπας. Ναι, έχει κατέβει, όντως. Έχει, ναι, κατέβει. Είναι από τη δεκαετία του 40, μέσω πόλεμος, αν το πούμε. Και αν βάλουμε και ένα ζωνάκι, ωραία, το οποίο μπορεί να μας έρθει σε αυτό το μήκος, εδώ. Δηλαδή, μικρό γύρω στα 30. Ζωνάκι, όχι, ναι, καρδί, οι λεπτές ζώνες είναι πλέον. Πλέον στη μόδα. Ακόμα και στα τζιν ή χωρίς ζώνη, ή είναι καλύτερο όμως να είναι λεπτές οι ζώνες πλέον. Από μέσα από αυτές τις φούστες τι φοράμε, μπλουζάκι ή βάζουμε πουκάμισο? Εγώ το έχω συνδυάσει με ένα μακό. Με ένα εδώ μακό. Πέρα. Και τη γούνα. Άμα θέλουμε βέβαια όμως, μπορούμε να το προχωρήσουμε. Καλά, αυτό είναι τελώς εποχής. Ναι. Ναι, κάνει αρκετά δεκαετία 70 όλο μαζί. Κάποιο μεταξύ το πουκάμισο, κάποιο μεταξύ το μπλουζάκι, ανάλογως και την ώρα που, που έχουμε να πάμε, που έχουμε να βγούμε. Αυτό, ακόμα πούμε, και βράδυ. Αυτές τις pencil φούστες με τι παπούτσι τις φοράμε? Εγώ ιδανικά θα το συνδυάζα με ένα μποτίνι. Μποτίνι, ναι. Τώρα, και με μία γόβα μυτερή δεν μπορούσε να το συνδυάσει. Ναι. Κάθε γυναίκα εννοείται. Αλλά καλύτερο, πιο μοντάτο είναι να το κάνεις με ένα μποτίνι. Ακόμα και πιο βράδυ, όταν βγαίνουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει και σε παγέτα. Βραδινή φούστα. Μπορούμε να βάλουμε ένα πλεκτό φανελάκι. Και άμα θέλουμε να το κάνουμε και λίγο πιο ροκ, ναι, για από πάνω, χρησιμοποιούμε και ένα δερμάτινο τζάκετ. Αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό μου αρέσει πολύ. Για βραδινή, δηλαδή, για βραδινή έξοδο, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα και casual όμως. Δηλαδή, ακόμα πιο casual και από το προηγούμενο που δείξαμε. Μπορούμε να βάλουμε ένα απλό μακό. Ναι. Ένα t-shirt. Αυτό είναι απογευματινό. Και πρωί. Και πρωί. Και δηλαδή πρωί. Είναι απλή φούτερ φούστα. Και άμα το βάλουμε και με ένα biker boot χαμηλό, όπως είναι εδώ, συνδυάζεται άνετα για πρωί και με το δερμάτινο αυτό τζάκι. Αυτό φοριέται με καλτσόν οπακ. Θα μπορούσε να μπει και με ένα οπακ καλσόν, θα μπορούσε να μπει και με ένα καλσόν με δαντέλα, στα ίδια χρώματα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα mix and match. Στα ίδια χρώματα να χρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά, μπορεί να είναι παρεφέρει, αλλά μας βγάλει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία. Και αυτά είναι πολύ της μόδας τώρα, Ναι, αυτά και τα άρβιλα πλέον φέτος. Και τα άρβιλα. Αυτά εδώ, Ναι. Ίσα και αυτά που φοράω πάνω κάτω. Α, ναι, σωστά. Α, αυτά έχουν και φερμόρα από πίσω, Τα περισσότερα άρβιλα πλέον, για να μην τα, για λόγους ευκολίας. Καλά, φοβερό. Για λόγους ευκολίας έχουν φερμόρα. Θυμάμαι κάτι μποτάκια που ήταν, δεν ξέρω, πριν. Ναι, ναι. Καλά, κάτσε να σκεφτούμε τώρα πόσα χρόνια θα πούμε. Αρκετά. Πριν αρκετά, ναι. Κάναμε μισή ώρα. Λοιπόν, άστο αυτό το δοκιμάσω μετά. Βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Καρό. Φέτος τα καρό είναι
από τις πιο δυνατές τάσεις. Τις συναντάμε σε φορέματα, σε πουκάμισα όπως κλασικά συναντούμε πάντα. Με ένα τζιν παντελόνι όπως είναι, όπως κλασικά. Αν θέλω να το πάμε βέβαια και λίγο παραπέρα, θα το βάλουμε και με μία κλωστ δερμάτινη φούστα. Και αυτή έχει μήκος τώρα πιο μακρύ, έχουν μακρύνει λίγο οι φούστες. Τις κλωστ φούστες συναντάμε από γκέρλι που είναι πιο κοντές, όπως θα δούμε και εδώ. Όπως είναι πιο κοντές, μέχρι και το γόνατο και μέχρι και κάτω από το γόνατο. Αυτό μου θυμίζει έτσι το πώς το λένε, μου θυμίζει κάτι ταινίες. Δεκαετία 60. Αχ, αυτή μου αρέσει πολύ. Μόνο που δεν πάει με το αρβιλάκι. Όχι, μια χαρά πάει. Μπορεί πάει και με το αρβιλάκι. Αν το συνδυάσουμε απλά και το βάλουμε πρωί με ένα φούτερ, μπορούμε να το βάλουμε και με το άρβιλο, μπορούμε να το βάλουμε και με την μπάγκερ την πότα που είδαμε πιο πριν και μπορούμε να το βάλουμε όμως και με το αθλητικό. Και με το αθλητικό. Καλά δεν είναι καταπληκτική η φούστα αυτή, έλα πείτε. Επίσης, όπως στο μήκος που είδαμε και πιο πριν, και πιο χοντρά υφάσματα, δηλαδή όπως είναι μάλινα, συνδυασμένα. Μου κάνει λίγο τσόχα αυτό. Ναι. Είναι. Συνδυασμένα με ένα πουκάμισο. Ναι. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε και αυτή τη φούστα. Έχει και ωραία λεπτομέρεια. Ναι, φαίνεται το πίσω του. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και το συνδυάζουμε με ένα πουκάμισο που έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει ανοιχτή πλάτη. Και εδώ πέρα αυτό δεν είναι πίσω από τη μέση και όταν μπαίνει στη φούστα έρχεται στο πλάι ο φιόγκος. Αυτό σημαίνει αν είναι ξέρω εγώ, πιο απλή η φούστα ή πιο απλό το παντελόνι, πρέπει το πάνω να έχει κάτι, έτσι. Θα μπορούσε, ναι. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορούν να έχουν όλα κάποιες ιδιαιτερότητες. Κάποια στοιχεία όμως θα μπορούσε ας πούμε, να έχει οποιοδήποτε ρούχο. Προχωράμε στις κλωστ φούστες. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο βράδυ, να κάνουμε ένα ιδιαίτερο look. Μία πλεχτή φούστα και να το κάνουμε με ένα μακό και ένα σακάκι. Ναι. Έχουμε από τη δεκαετία του 50 το πολύ γνωστό New Look. Ωραίο είναι και αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Καλά, όλα είναι ωραία. Και συνδυασμένο μπορούμε να το βάλουμε με ένα boot. Αυτά τα παπουτσάκια εδώ με τι τα φοράμε? Αυτά τα παπουτσάκια. Αυτά τα παπουτσάκια μπορούμε να τα φοράσουμε πρωί. Πρωί, δεν είναι για βράδυ. Μπορούμε να τα βάλουμε εδώ πέρα, όπως είπαμε, με τα τζινάκια μας και με τις οικολογικές μας γούνες. Μπορούμε να τα βάλουμε με απλά φουστάκια. Με αρκετά πράγματα. Πάμε στην τάση του ασπρόμαυρου. Άσπρο μαύρο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Το άσπρο μαύρο το συναντάμε σε οτιδήποτε. Από πιο κοκτέιλ γκέρλι φορέματα μέχρι πλεκτά που σε ριγέ ασπρόμαυρο ή σε γεωμετρικά σχέδια. Και το δερμάτινο και δέρμα. Δερματίνι. Δέρμα, δερματίνι. Όλα αυτά. Σκίνη πάντα, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη μεγάλη αδυναμία, σε παρακαλώ, των γυναικών, οι τσάντες. Στις τσάντες. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, φάκελος. Τσάντα φάκελος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από μια πολύ απλή εμφάνιση που μπορούμε να είναι, όπως εδώ πέρα δείξαμε την υψηλόμεση, μέχρι κάποιο βραδινό φόρεμα. Αυτή είναι τύπου σχολική. Τύπου ταχυδρόμος, τύπου σχολική. Είναι πολύ μοντάτη. Και επίσης και τα σακίδια. Και το σακίδιο. Το ξεχάσαμε. Σακίδια. Για ποιο σπορ εμφάνιση. Ναι, είναι για κάθε μέρα και βολεύει και πολύ από ό,τι ξέρω. Και ξεχάσαμε και την μπότα υπασίας. Ναι, flat bottoms που φορούνται ούτως ή άλλως και με κολάν, το βλέπουμε, και με φούστες κλωστ μπορούν να φορεθούν μέχρι το γόνατο. Είναι καθημερινά. Απλά η γυναίκα πρέπει να μάθει να βολεύεται στην καθημερινότητά της και να νιώθει άνετα, να νιώθει ωραία με απλά πράγματα. Ότι αυτή αισθάνεται όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας άνοιξε πρωί-πρωί το μάτι, δεν μπορώ να πω. Και σίγουρα θα δούμε αυτές τις διάφορες τάσεις και τους συνδυασμούς σε διάφορες γνωστές κυρίες. Και της τηλεόρασης και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, σε περιμένουμε ξανά τώρα όταν θα κρυώσει και άλλο λίγο καιρός, να πάμε στα πιο ζεστά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς πάμε επίσης να δούμε τα θέματα από το govastileto.gr. Το γυναικείο, αλλά όχι μόνο, site. Γιατί έχει πάρα πολλά θέματα. Ακριβώς. Καλημέρα. Αλλά έχουμε τα θέματα του lifestyle, της γυναίκας, είμαι μαμά.
Είμαι παιδί, ψυχολογία. Ακόμα σχέσεις, τα πάντα μπορεί να βρεις μέσα στο Γόβα Στιλέτο, www.govastileto.gr. Κατερίνα Νινιού μαζί μας και τι θέματα έχουμε σήμερα. Με μόδα ξεκινάμε. Με μόδα, γι' αυτό κοιτάμε. Κάτι που είναι πάντα all time classic, η καπαρτίνα. Προτείνουμε διάφορες καπαρτίνες στο Γόβα Στιλέτο. Είναι ένα ρούχο το οποίο φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορείς να φορέσεις το πρωί μία καπαρτίνα. Κάτσε, Κατερίνα μου, γιατί κάτι έγινε με το μικροφωνάκι σου και δεν σε ακούμε. Δεν ακούτε. Λοιπόν, λέω ότι στο Γόβα Στιλέτο προτείνουμε διάφορες ιδέες που μπορείς να φορέσεις μία καπαρτίνα. Μπορείς να τη βάλεις από το πρωί με τζιν παντελόνι, με κάποιο πιο casual ρούχο. Επίσης μπορείς να τη βάλεις το βράδυ, αν είναι έτσι λίγο πιο καλό το ύφασμα. Μπορεί επίσης να φορεθεί και βράδυ. Εκεί θα βρείτε διάφορα θέματα στο Γόβα Στιλέτο για το και πώς μπορείτε να συνδυάσετε την καπαρτίνα σας. Όπως και άλλα θέματα μόδας. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο ανεβάσαμε. Λοιπόν, με αυτό έχω νευριάσει, Ναι, κι εγώ. Όχι μόνο εσύ, κι εγώ. Ο Βασίλης θα χαρεί όμως τώρα. Αν και εσύ δεν το χρειάζεσαι, αλλά. Εγώ που καταλάβω. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γυναίκα τελικά, έτσι. Ακόμα και λόγω των ρούχων και των αξεσουάρ που είδαμε. Μου έκανε εντύπωση με το χρόνο που μου κάνει γενικότερα εντύπωση, το χρόνο που καταναλώνετε για να βρείτε ρούχα, να βρείτε το τσαντάκι. Συγγνώμη, δεν είδες πως άνοιξε το μάτι μας. Ναι, αμέσως έτσι. Λέει, σαν να κοιτάξει κάποιον. Είχα μια απορία και ήθελα να ρωτήσω το στυλίστα μας, αλλά δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Σχετικά με το πουκάμισο, με εκείνη την καταπληκτική τη φούστα που έδειξε, που κλωσάριζε κάτω, το πουκάμισο που ήταν ανοιχτό και ήταν μεσάτο. Αυτό με τι, δεν το ρώτησες και εσύ, Κιμ. Αυτό με τι έπρεπε να φοριέται από μέσα. Ποιο, έτσι ποιο ακριβώς λες. Εκείνο το ωραίο, το σιέλ, το πουκάμισο. Με την τελευταία φούστα που σου άρεσε. Νομίζω ότι με τα πάντα, από ό,τι κατάλαβα, η τάση είναι ότι συνδυάζει διάφορα. Υλικά, σχέδια κτλ. Δηλαδή και με το αρβιλάκι. Αχ, έφυγε το αρβιλάκι, τι θα δοκιμάσα μετά. Είμαι γόβα ή οτιδήποτε, ας πούμε, σε κάνει εσένα να αισθάνεσαι καλά. Λοιπόν, η τελευταία. Γιατί νευριάσαμε εμείς, ναι, γιατί οι άντρες, έχει αποδειχτεί ότι οι άντρες αδυνατίζουν πιο εύκολα, λέει, από τις γυναίκες. Ακόμα και αυτό. Γιατί? Είναι ευνοημένοι και σε αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, έγινε μία έρευνα. Όχι επειδή τους τρέχουν οι γυναίκες. Όχι, γιατί έχουν περισσότερη μυϊκή μάζα. Κάτι θα ξέρει εσύ για να το λες αυτό. Τις βιτρίνες, κατάλαβες αυτά που έλεγε. Ξέρει γιατί μιλάει, ξέρει. Η αλήθεια είναι ότι αθλούνται πιο πολλοί άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό είναι αλήθεια. Και έχει να κάνει με το ότι έχουν περισσότερη μυϊκή μάζα από ό,τι έχουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες, για να προφυλάσσονται όταν μείνουν έγκυες, έχουν από τη φύση τους περισσότερο λίπος πάνω τους. Οπότε καλούνται να φανταστείς. Έχει βγει μια έρευνα η οποία λέει ότι σε διάστημα 16 εβδομάδων. Μία γυναίκα θα χάσει 0 κιλά, ενώ ένας άντρας μπορεί να χάσει μέχρι 5,5 κιλά με μια διατροφή καλή. Πού, όπως είναι φοβερό. Λοιπόν, να, είδες, κερδισμένος βγήκες πάλι. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το διάλειμμα θέλω επιτέλους να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή για να δώσουμε το δώρο μας για σήμερα και ασφαλώς έχουμε το θέμα μας το μεγάλο. Σχεδιαστές σε κρίση. Αποκαλύψεις, φόβος και αλήθειες για το χώρο της μόδας. Δεν μπορώ να ζω αυτό το φόβο, γιατί θα είχα πηδήξει από... Δεν είναι μονάχα ότι μπορεί και η συγκεκριμένη γυναίκα να μην έχει χρήματα, είναι ότι να έχει ακουμπήσει η κρίση στα γεγονότα. Κάποτε τα υφάσματα κόβαμε και πετάγαμε υφάσματα, τώρα δεν το πετάς εύκολα. Και η ιστορία ζωής του Νικόλα, ο σχεδιαστής που άφησε τη λάμψη της πασαρέλας και έγινε φούρναρης. Σχεδιαστές σε κρίση. Αποκαλύψεις, φόβος και αλήθειες για το χώρο της μόδας. Δεν μπορώ να ζω αυτό το φόβο, γιατί θα είχα πηδήξει από... Δεν είναι μονάχα ότι μπορεί και η συγκεκριμένη γυναίκα να μην έχει χρήματα, είναι ότι να έχει ακουμπήσει η κρίση στα γεγονότα. Κάποτε τα υφάσματα κόβαμε και πετάγαμε υφάσματα, τώρα δεν το πετάς εύκολα. Και η ιστορία ζωής του Νικόλα,
ο σχεδιαστής που άφησε τη λάμψη της πασαρέλας και έγινε φούρναρης. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα το δούμε στη συνέχεια. Πρώτα όμως θέλουμε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχουμε και ωραίο δώρο σήμερα. Να σας θυμίσω όμως το τηλέφωνο στο οποίο θα καλείτε και σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά και όλη την εβδομάδα για να παίξετε μαζί μας το μουσικό quiz. Είναι το 211-55-50-550. Λοιπόν, έτσι, πάμε όμως τώρα να βγάλουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα. Η συνήθεια, ξέρετε. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Άλλη μια χρονιά και πάλι. Καλό, από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι. Η Μαρία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε το quiz? Καφεδάκι έχετε πιει? Έχω πιει. Ωραία. Και έχουμε φάει πρωινό. Έτοιμοι. Τότε είστε πανέτοιμοι. Πάμε λοιπόν, να τραγουδήσουμε. Πάμε. Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά, σταλά, τα βαθιά σας μυστικά. Τι γλυκό! Να σ' αγαπούνε και να σου το λένε μάτια που μελαγχολεί. Πώς πάει? Ναι. Και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε. Ωραία, το καταφέραμε. Τέλεια. Δικό σας ένα σετ σερβίτσιο πίτσας από την εταιρεία Salt and Paper. Ωραία, το βγάζω Σάββατο και Κυριακή. Ακριβώς. Λοιπόν, μετά το πρωινό που θα σας κάνουμε εμείς εδώ παρέα, θα βγάζετε και την πίτσα φρέσκια από το φούρνο. Μείνετε κοντά μας όμως, γιατί θα μαγειρέψουμε και μετά. Δεν έχουμε πίτσα σήμερα, έχουμε κατσικάκι, αλλά έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Καλή όρεξη, λοιπόν. Λοιπόν, Στέφανε, θα ξαναεπιστρέψω. Εσείς συνεχίζετε να καλείτε στα τηλέφωνα της εκπομπής και πάμε τώρα να δούμε το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την κρίση στη μόδα. Και θέλω να καλωσορίσω στον καναπέδο της εκπομπής, τον κύριο Ανδρέα Γαβαλά. Καλή σας μέρα. Δικηγόρος του Μιχάλη Ασλάνη και φίλος. Πρώτα φίλος. 22 χρόνια. Έχουμε να πούμε πολλά. Πολλά. Την Ιωάννα Σουλιώτη, πρώην μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ. Λαμπερή όμως. Πολλά άλλα στην πορεία βέβαια, με τη μόδα. Έχετε συνεργαστεί κι εσείς με τον Μιχάλη Ασλάνη? Με τον Μιχάλη πάρα πολλές φορές, με περιοδικά, στη μόδα, με πολλά χρόνια. Στη μόδα εννοώ, ότι, ναι, όχι μόνο ως μοντέλο. Από τις πλέον λαμπερές παρουσίες της Πασαρέλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που λέμε την αλήθεια. Ξέρει από τόση. Και από τα αγαπημένα παιδιά του Μιχάλη. Ναι. Αυτό Ιωάννη. Το προσυπογράφει. Έχουμε κρίση. Κρίση στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στις ζωές μας και κρίση στη μόδα. Και σίγουρα είναι ένας τομέας που χτυπήθηκε αρκετά νωρίς, από τους πρώτους τομείς, θα λέγαμε, που χτυπηθήκανε άμεσα από την οικονομική κρίση. Σίγουρα είναι. Γιατί συνήθως αυτό που κόβουμε πρώτα όλοι είναι το παραπάνω. Και η μόδα έχει αυτή την τάση να θεωρείται ως κάτι παραπάνω. Ξεκινώντας από τα ρούχα, τα παπούτσια, αργότερα στα περιοδικά, γιατί η άνθηση της ελληνικής μόδας ήρθε και με την άνθηση των ελληνικών περιοδικών. Είναι όλα τα ξένοι τίτλοι που ήρθαν στην Ελλάδα, που ήταν στη δεκαετία των 90, και πώς πέσανε όλοι μέσα σε μια δεκαετία, 15 ετία. Όχι όλοι, περισσότεροι. Βίκη, εσύ πήγες και μίλησες με πολύ αγαπημένους, γνωστούς σχεδιαστές. Βέβαια. Και μας είπανε πώς αντιμετωπίζουν εκείνοι αυτή την κρίση στη μόδα και πώς βλέπουν και το μέλλον γενικά αυτού του χώρου. Την αντιμετωπίζουν όλοι, περιορίζουν πάρα πολύ τις δαπάνες τους. Αλλάζουν κτίρια, ώστε να μην είναι πολύ χαμηλότερο το ενίκιο. Βλέπεις σε μεγάλες περιοχές, όπως είναι το Κολωνάκι, όταν από τις πιο ακριβές περιοχές έχουν πέσει τα ενίκια.
mm-hmm. πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό που σημαίνει. Καταρχήν έχουν φύγει. Έχουν πραγματικά. Βέβαια, ακριβώς. Πάρα πολλές εταιρείες, όχι μόνο σχεδιαστές μόδας, ναι. και εταιρείες με μεγάλα καταστήματα από το Κολωνάκι. Πολλά άδεια καταστήματα. Και όχι μόνο από το Κολωνάκι, και από τις κεντρικές αρτηρίες. Και έχουν νομίζω και πολλές περιπτώσεις και μας μιλούν και στο βίντεο γι' αυτό, Βίκυ, γιατί είναι και κάποιοι σχεδιαστές που ξέρω ότι είχαν παλιά το ατελιέ τους μέσα στην καρδιά Φυσικά. Του Κολωνακίου και τώρα έχουν πάει σε άλλες περιοχές. Ακριβώς. Είναι Πάμε να δούμε το βίντεο, Βίκυ, και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο για να συζητήσουμε. Η κρίση που μαστίζει την Ελλάδα από το 2009 χτύπησε ανελέητα το χώρο της μόδας. Έναν χώρο που θεωρείται πια πολυτέλεια. Το οικοδόμημα της μόδας άρχισε να τρίζει όταν τα οικονομικά προβλήματα ξεκίνησαν να χτυπούν την πόρτα γνωστών σχεδιαστών. Ανθρώπων που για χρόνια άφηναν τη σφραγίδα τους στις πασαρέλες και στις γυναικείες γκαρντερόμπες. Ένα από τα πρώτα θύματα ήταν ο Λάκης Γαβαλάς. Η σύλληψή του και ο εγκλεισμός του στις φυλακές του Κορυδαλλού για χρέη προς το δημόσιο έσκασαν σαν βόμβα στο χώρο της μόδας. Ο Μιχάλης Ασλάνης αντιμετώπισε επίσης οικονομικά προβλήματα. Η βίλα του στη Μύκονο, που κάποτε φιλοξενούσε δεκάδες μεγαλοπρεπή πάρτι με παρόντες τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου, διατέθηκε προς ενοικίαση για να έχει ένα εισόδημα. Στη συνέχεια, ο ίδιος πήγε στη Βραζιλία για να κάνει μια νέα αρχή. Το ταλέντο άλλωστε δεν του έλειπε. Και πριν περάσει πολύς καιρός από την εξομολόγησή του για τα σχέδιά του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Αρκετοί ήταν εκείνοι που συνέδεσαν το θάνατό του με τα χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Όπως και να το δει κανείς, η αλήθεια είναι ότι οι ένδοξες μέρες της μόδας πέρασαν. Το αν είναι ανεπιστρεπτή ή όχι, μπορεί να το αποδείξει μόνο ο χρόνος. Τρεις από τους μεγαλύτερους Έλληνες σχεδιαστές, ο Μάκης Τσέλιος, ο Χρήστος Πετρίδης και ο Βασίλης Ζούλιας, καταθέτουν τη δική τους άποψη για αυτό που λέμε κρίση στη μόδα. Προσπάθησα και κίνησα γρήγορα τα νήματα. Είχα προβλέψει αυτά. Έκανα οικονομίες σε πράγματα, μετεφέρθησα σε λιγότερο, χαμηλότερα ενίκια, χρησιμοποίησα δικούς μου χώρους για να μην ξοδεύω πολλά λεφτά και επανήλθα στο Κολωνάκι ξανά, ερχόμενος σε ένα χώρο που πρώτα πλήρωνα τετραπλάσιο νίκη. Σκεφτείτε λοιπόν πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γεγονός είναι τον τελευταίο χρόνο ότι ο κόσμος έχει λίγο χαλαρώσει. Όχι ότι έχει αποκτήσει ξαφνικά χρήματα, απλά έχει χαλαρώσει. Πιο συνειδητοποιημένος, αν θέλεις. Τα πρώτα χρόνια ήταν πιο πανικόβλητος. Έβλεπες δηλαδή τον κόσμο ότι ήταν πανικόβλητος να το διαχειριστεί αυτό. Αλλά είδα ότι με την κρίση έρχεται ο κόσμος, έρχεται η ίδια πελατεία ή διαφορετική και λέει ότι ήρθαμε να αγοράσουμε κάτι ελληνικό. Δηλαδή, αν η κρίση έχει κάνει αυτό το καλό, να αλλάξει για λίγο τη συνείδηση, έχει γίνει μεγάλη αλλαγή και μεγάλο καλό. Η λέξη περικοπή έγινε ευρέως γνωστή και στο χώρο της μόδας. Χαμηλές δαπάνες, δεν υπάρχουν σπατάλες, μετριέται κάθε τι με κάθε λεπτομέρεια. Κάποτε τα υφάσματα κόβαμε και πετάγαμε υφάσματα. Τώρα δεν το πετάς εύκολα. Περικοπές γίνανε παντού, σε όλα. Και εγώ, όπως όλος ο κόσμος, προσπάθησα να τα μαζέψω. Έκανα και περικοπές και στις τιμές μου, σε όλα. Δηλαδή, και εγώ κινήθηκα βάσει του πνεύματος της εποχής. Έχω σκεφτεί όπως όλος ο κόσμος. Δηλαδή, να βρούμε ένα καλύτερο χώρο με μικρότερο ενίκιο, να αλλάξουμε κατάστημα. Προσωπικό δεν έχω διώξει, γιατί είμαι εναντίον οποιασδήποτε απόλυσης. Οπότε, έχουμε κρατηθεί όλοι. Έχω κόψει κάποιους μισθούς, έχουν γίνει κάποιοι συμβιβασμοί, αλλά τουλάχιστον είμαστε όλοι εδώ όσοι ήμασταν. Και το θέμα δεν είναι πώς αντιμετωπίζει κανείς μόνο το σήμερα, αλλά και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το αύριο. Ελπίζουμε ότι κάπου θα αναθαρέψουμε. Ποτέ δεν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Γεγονός είναι ότι έρχονται στιγμές που σαν άνθρωπος και πέφτεις ψυχολογικά και στεναχωριέσαι και με όλα αυτά που γίνονται τριγύρω σου και βλέπεις από φίλους γνωστούς, οικογένεια κτλ. Και τα δικά σου. Σε 10 χρόνια θα ξέρουμε για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται όλο αυτό.
φόβος ή ελπίδα. Δεν έχω φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Απλώς είναι πολύ δύσκολα και είναι και δύσκολα για ανθρώπους γύρω μου. Γιατί δεν είναι μονάχα ότι μπορεί και η συγκεκριμένη γυναίκα να μην έχει χρήματα. Είναι ότι και να έχει χρήματα αυτή, να μην την έχει ακουμπήσει η κρίση, μπορεί να μην έχει γεγονότα να πάει. Να έχει ακουμπήσει η κρίση τα γεγονότα. Σαν άνθρωπο και σαν επιχειρηματία, το αύριο δεν φοβίζει καθόλου. Γιατί δεν μπορώ να ζω με το φόβο. Δεν μπορώ να ζω με το φόβο του ΙΚΑ ή με το φόβο του ΤΕΒΕ ή με το φόβο των προμηθευτών. Δεν μπορώ να ζω με αυτό το φόβο. Γιατί θα είχα πηδήξει από τον όροφο και εγώ που ήταν το Μιχάλη Ασλάνη που δεν άντεξε δοκομείες αυτή την πίεση. Η ελπίδα τελικά φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο όπλο όλων μας. Τώρα πια βαφτισμένη και περασμένη από μια κρίση θα είναι πιο σοβαρότερη. Μέσα από μια δύσκολη μεγάλη περίοδο έρχεται ίσως καλύτερες μέρες. Αυτό ελπίζω. Ο άνθρωπος είναι τρομερό όν, προσαρμόζεται. Και βάσει αυτής της φιλοσοφίας, ναι, είμαι θετικός. Και είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι, δηλαδή δεν είναι χειρότερη από πέρυσι. Οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Ότι είτε έχει σταματήσει η κατηφόρα, είτε ότι κάποια πράγματα αντέχουν και μέσα στην κρίση. Ευχαριστούμε πολύ τους σχεδιαστές που δέχτηκαν να μας μιλήσουν και είπαν έτσι και πολύ πράγματα, πολλά πράγματα που είναι αληθινά. Αυτό που είπε ο Μάκης Τσέλιος, ότι παλιά πετάγαμε υφάσματα, τώρα σκεφτόμαστε να τα πετάξουμε. Όλα είναι αληθινά. Τώρα δεν υπάρχουν και πολλά υφάσματα να πετάξουν. Δηλαδή για να βρεις καλά υφάσματα, πρέπει πραγματικά να ψάξεις πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι το πιο... Συγγνώμη, και αυτό το λέω γιατί έχουν κλείσει και πολλά εργοστάσια υφασμάτων. Έχουν, δηλαδή, εμείς πιάνουμε τους σχεδιαστές, αλλά πίσω από τους σχεδιαστές υπάρχει μια βιομηχανία. Βέβαια, γιατί τώρα είναι. Ή τίποτε... αν θέλετε τα μοντέρ, ή τα περιοδικά, όλα αυτά. Τώρα προτεραιότητα έχει τιμή και όχι τόσο η ποιότητα κιόλα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να βρει με. Αρκεί να βρεθεί. Ναι. Να υπάρχει. Να υπάρχει κιόλα. Το πιο δυσίωνο που είπαν είναι ότι ο κόσμος συμβιβάζεται. Που σημαίνει ότι δυστυχώς συμβιβάζεται στη δυστυχία. Mm. Και όταν συμβιβάζεται στη δυστυχία, είναι πάρα πολύ δύσκολη η προοπτική ανάκαμψη. Εγώ δεν πιστεύω ότι συμβιβάζεται ο κόσμος σε δυστυχία. Συμβιβάζεται και καλά κάνει. Και καλά κάνει και ο συμβιβασμός, κοιτάξτε. Ο συμβιβασμός στα ενίκια του Κολονακίου. Καλά, εκεί είχε ξεφύγει. Ήταν εξωπραγματικά. Καλά κάνουν και συμβιβάζονται εκεί πέρα, έτσι δεν είναι. Όταν επιστρέφουν σε νορμάλ. Υπέροχα τα ποσά. Ο κόσμος, λέτε, συμβιβάζεται. Από εκεί και πέρα όμως άνθρωποι που έχουν ζήσει τις μεγάλες δόξες αυτής της χρυσής εποχής, μέσα σε αυτούς και ο Μιχάλης Ασλάνης θα έκλεινε τα 40 χρόνια στον χώρο ότι της μόδας. Η κρίση στον χώρο της μόδας προϋπήρχε της οικονομικής κρίσης. Δεν εμφανίστηκε το 2009. Είχε εμφανιστεί πολύ πιο πριν. Mm-hmm. Από εκεί που βλέπατε διάφορους σχεδιαστές να οργανώνουν εκπληκτικές επιδείξεις μόδας, πλέον όλοι μαζί συνενώνονται σε μια εβδομάδα μόδας που γινόταν στο Γκάζι. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Κάναμε πάρα πολύ αγώνα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Καβάλα, και το ξέρετε κι εσείς. Και επειδή έχουμε. Θυμάμαι ότι θα το είχατε περάσει σίγουρα με τον Μιχάλη αυτό. Για να δέσουμε όλους τους σχεδιαστές. Mm-hmm. Ναι, επειδή ήταν. Και τις νέες. Αυτό για την εβδομάδα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, όμως, τι ήταν. Ήταν ότι δεν υπήρχε πλέον και η δυνατότητα στον κάθε σχεδιαστή να αντέξει το κόστος μιας μεγάλης επίδειξης μόδας. Όχι, γιατί ο κάθε σχεδιαστής και ο Μιχάλης έκανε και στην εβδομάδα μόδας, έκανε και μόνος του μετά. Η εβδομάδα μόδας είχε σκοπό να φέρει τους ξένους, τον ξένο τύπο, τους ξένους επενδυτές, να πάρουν από την ελληνική μόδα. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η ουσία. Όχι να πάρει ο Έλληνας, ο οποίος τότε μάλιστα δεν έπαιρνε. Και ο Βασίλης Ζούλιας είχε τόσο δίκιο που είπε. Επιστρέψαμε στην ελληνική μόδα. Είναι σωστό αυτό. Και στις ελληνικές βιοτεχνίες. Ναι, γιατί όχι. Αυτό. Ναι, γιατί και άμα με ρωτάτε και εμένα. Είναι σωστό αυτό. Γιατί να μην στηρίζουμε τη δική μας μόδα, γενικά τις δικές μας εταιρείες. Αυτό δεν, έχει να... δεν είναι μόνο μακάρι στη μόδα, είναι σε όλα τα προϊόντα. Και βλέπουμε μια τάση. Αυτό τέτοια. Το θετικό της κρίσης. Διότι και κάθε κρίση έχει και προοπτική αναγέννησης.
Από, είμαστε και οι Έλληνες σαν το Φίνικα. Αναγεννόμαστε από τις στάχτες μας. Απλά αυτό που. Έχουν και προοπτικές δημιουργίες. Ξεκίνησα προηγουμένως ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που ζήσαν αυτές τις χρυσές εποχές της μόδας. Και μέσα σε αυτούς, όπως είπα και ο Μιχάλης Ασλάνης, ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολο κιόλας και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά να προσαρμοστούν πάρα σε αυτή πολύ. Την καινούρια κατάσταση. Πάρα πολύ. Και ο Μιχάλης Ασλάνης ήταν ένας από τους σχεδιαστές που ίσως ο πολλής κόσμος θα πίστευε ότι έχει αποκτήσει μεγάλη περιουσία, γιατί την υπογραφή του δεν τη βλέπαμε μόνο στα ρούχα, στις δημιουργίες, σε έπιπλα, σε είδη σπιτιού, σε λευκά είδη. Ήταν λοιπόν ένα όνομα με μια υπογραφή πολύ γερή που ήταν, δεν ξέρω, ήταν επιτυχία για το κάθε προϊόν που θα είχε την υπογραφή αυτή και σίγουρα τώρα ο κόσμος που με το θάνατό του βγήκανε και τα οικονομικά προβλήματα στην επιφάνεια. Θα σας πω... έχει ξαφνιαστεί πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να έφτασε σε αυτό το σημείο. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν να διορθώσουμε κάτι που δεν είναι ακριβές. Ο Μιχάλης δεν χρώσταγε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μην πλανάτε μία εντύπωση εσφαλμένη. Τα χρέη του Μιχάλη ως προς το δημόσιο ήταν 175.000 ευρώ. Mm-hmm. Δεν ήταν κανένα τρομακτικό ποσό για τις μέρες μας. Αλλά ήταν ένα ποσό που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στον εισαγγελέα με χειροπέδες, εάν δεν ρυθμιζόταν αυτή η οφειλή και αν δεν τακτοποιείτο. Και αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος του Μιχάλη. Ο Μιχάλης είχε ένα τεράστιο ελάττωμα. Δεν μπόρεσε ποτέ του, ελάττωμα εντός εισαγωγικών, να γίνει επιχειρηματίας. Ο Μιχάλης ήταν μια απίστευτα γλυκιά δημιουργική ψυχή που ήταν τόσο δοσμένος πάνω στη δημιουργία που δεν μπορούσε να έχει κανέναν έλεγχο των οικονομικών. Δεν είχε καλή σχέση με τα χρήματα όσο αφορά τη διαχείριση. Δεν είχε σχέση με τα χρήματα. Εάν ήθελες ο Μιχάλης να σε αντιπαθήσει, μίλα του για λεφτά. Να του μιλήσει για λεφτά. Για αποδείξεις, για τιμολόγια, για κοντρόλ χρημάτων, εσόδων, εξόδων. Και αυτό ήταν το μοναδικό σημείο που τόσα χρόνια διαφωνούσαμε. Αυτό σημαίνει ότι το κομμάτι αυτό το άφηνε σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Άφηνε σε ανθρώπους οι οποίοι πάρα πολλές φορές δεν τιμούσαν την εμπιστοσύνη με τις οποίες περιέβαλε. Είναι απλό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, από τη μία τα 175.000 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Απ' την άλλη, όταν δει κανείς την καριέρα του Μιχάλη Ασλάνη και τις τόσες δημιουργίες που έχουν να κάνουν και με αρκετά χρήματα. Για τα δεδομένα όμως δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Ναι. Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το ποσό. Είναι ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε. Μπορούσε. Το θέμα είναι το εξής. Όταν δεν έχεις εμπειρία, το τι συμβαίνει. Όταν κάθε μέρα. Αν ανοίξετε το ίντερνετ, αν ανοίξετε την τηλεόραση, τις εφημερίδες, συνελήφθη τα άδεια 50.000 ευρώ, για 60.000 ευρώ, για 40.000 ευρώ, για 100.000 ευρώ και ξέρεις ότι χρωστάς 175, όσο και αν είχαμε συνεννοηθεί και με την αστυνομία να μπορέσει να περάσει ένα δίμηνο από Σεπτέμβριο, γιατί αυτό το πληροφορηθήκαμε αρχές Ιουλίου, να ρυθμιστεί η οφειλή και να μην υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Σε έναν άνθρωπο σαν τον Μιχάλη, αυτό το πράγμα ήταν τεράστιος φόβος. Όταν έβλεπε δυστυχώς τη διαπόμπευση που παθαίνουν διάφοροι ατυχείς, που τους έφερε κακές στιγμές να οφείλουν κάποια χρήματα. Εννοείται το παράδειγμα του Λάκη Γαβαλά. Του φίλου του Λάκη του Γαβαλά, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τόσο. Δηλαδή, ποιος ο λόγος τώρα να διασύρεται ένας άνθρωπος και να διαπομπεύεται επειδή χρωστούσε κάποια χρήματα στο δημόσιο και να περιφέρεται σαν κοινός κακοποιός με χειροπέδες, λέτε και θα έφευγε να πήγαινε πού. Τι πιστεύετε εσείς ως φίλος πρώτα? Τι ήταν αυτό που τον έφερε σε αυτή την κατάσταση, το άγχος αυτό, μην τυχόν και προφυλακιστεί για την οφειλή αυτή. Να προφυλακιστεί, δεν υπήρχε περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε, η κρίση της μόδας και η γενικότερη οικονομική κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Δυστυχώς δεν βλέπεις πλέον στον δρόμο άνθρωπο που να χαμογελάει. Οι μόνοι που χαμογελάνε είναι διάφοροι άνθρωποι που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μόνο αυτούς που άνθρωποι χαμογελάνε υπό την επίρρεια. Βγαίνει στον δρόμο και βλέπει. Το λένε πολύ απεσιόδοξα. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι είναι τόσο πολύ. Αλλά αισιόδοξο στη ζωή και να βλέπει. Αν είναι αισιόδοξο, δεν μπορεί να γελάς. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι χαμογελούν. Χαμογελούν, αλλά πώς είναι αισιόδοξοι σήμερα? Όλοι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί αυτό θα μας βγάλει από την οποιαδήποτε κρίση. Αν βλέπουμε τη μαυρίλα μπροστά μας, θα πρέπει να πεθάνουμε. Αυτό συμφωνώ. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι το παθαίνουν αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται? Όταν βιώνεις μια οικονομική κρίση. Και όταν προσπαθούν για το αντίθετο. Δεν διαφωνούμε, αλλά τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι μια πολύ εύπλαστη μάζα. Το Μιχάλη.
Τι πιστεύετε ότι την επηρέασε τόσο πολύ να έρθει σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι τον είχε αγγίξει πάρα πολύ η κρίση, όπως είχε αγγίξει όλο το χώρο της μόδας, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει, δεν θα πάει να δαπανίσει ένα σεβαστό ποσό για την καρδαρόμπα του. Δεν έχει μείνει κάποιος τομέας της ζωής που να μην έχει αγγιχτεί. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος με τις εξαιρετικές ευαισθησίες του Μιχάλη, με τη χρυσή καρδιά που είχε και με τον τόσο όμορφο χαρακτήρα που είχε, πληγωνότανε περισσότερο. Κάποια απάντηση δεν έχετε ακόμα? Κοιτάξτε να δείτε. Αν εννοείται, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ και δεν θα πιστέψω ποτέ ότι ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Ο Μιχάλης, ο οποίος ήξερα εγώ, δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ, πιστεύω ότι ο Μιχάλης έσκασε. Ναι. Με χρησιμοποιώ μία κοινή έκφραση. Και δεν είναι μόνο ο Μιχάλης. Ξέρετε πόσοι ανθρώποι σκάνε κάθε μέρα. Γιατί ήταν πόσα φράγματα παθαίνουν. Δεν θα πέσει. Ένα άνθρωπο που ετοίμαζε σε τώρα, στις 18 Οκτωβρίου, θα λέγαμε να κάνουμε τα 40 χρόνια. Ναι. Δεν, που ήταν κάθε μέρα με τα σχέδια. Με τα... Έβλεπε μπροστά. Βέβαια. Αγαπούσε αλλά τη ζωή, από την άλλη. Όμως... Όταν συγγνώμη, όταν έφυγε. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Δεν πειράζει. Δεν κρατιέμαι κι εγώ. Όταν φεύγει σε αυτή την ηλικία, αν θε, να πα στη Βραζιλία για να ξεκινήσει πάλι, σημαίνει ότι έχει διάθεση για ζωή, για να δει. Ότι κάτι... έχει σχέδια, ότι έχει ένα όραμα κάπως να ξεκινήσει. Να συνεχίσει, μάλλον. Που είναι σε μία δημιουργική άνοδο πάλι. Διότι είχε φύγει από το Ψηρή, είχε έρθει πάλι στο Κολωνάκι, στη γειτονιά που αγαπούσε, που είχε ζήσει, που τον αγαπούσε, με αισιοδοξία, με όνειρα πάλι. Δεν αυτοκτονείς ποτέ. Αλλά ο άνθρωπος είναι και ο οργανισμός. Οι αντοχές του ανθρώπου έχουν ένα όριο. Μην ξεχνάμε ότι ο Μιχάλης είχε και προβλήματα υγείας. Τον βασάνιζε υψηλό ζάχαρο. Και ένας άνθρωπος με τις ευαισθησίες του Μιχάλη δεν είναι εύκολο να κάνει τον μπαμ κάποια στιγμή. Και αυτό συνέβη. Και να μην έχετε γι' αυτό καμία αμφιβολία. Ο Μιχάλης ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα έβαζε ηθελημένα ποτέ τέλος στη ζωή του. Mm-hmm. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο σχεδιαστή, τον Νικόλα, ο οποίος βρήκε το δικό του τρόπο να δημιουργήσει, με διαφορετικό τρόπο μέσα στην κρίση. Θέλω να πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και μαζί του. Νικόλας. Ο σχεδιαστής από τη Θεσσαλονίκη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. 28 χρόνια καριέρας, χιλιάδες ρούχα υψηλής γραπτικής για γυναίκες και άντρες και θεαματικά σόου είναι μόνο μερικά στοιχεία από τη μεγάλη του σταδιοδρομία. Στις πασαρέλες του περπάτησαν μερικά από τα καλύτερα μοντέλα, ενώ διάσημοι εκπρόσωποι της μουσικής σκηνής και της τηλεόρασης τον εμπιστεύτηκαν για τις εμφανίσεις τους. Ανάμεσά τους η Άννα Βύση, η Ελένη Μενεγάκη, ο Σάκης Ρουβάς, η Φέη Σκορδά, ο Αντώνης Ρέμος και η λίστα δεν έχει τέλος. Και τώρα, έχοντας γευτεί την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη, ο Νικόλας, που είναι λάτρης της ανατροπής, αποφάσισε να αλλάξει πλεύση, εγκαταλείποντας το χώρο της μόδας. Το επόμενο βήμα του ήταν ένας φούρνος. Ένας φούρνος που μοιάζει με μπουτίκ και μπορεί να φαίνεται περίεργο σε εμάς, αλλά όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, τώρα πια κοιμάμαι ήσυχο τα βράδια. Ο Νικόλας δεν άφησε ποτέ τίποτα στην τύχη. Το ίδιο θα κάνει και τώρα, δημιουργώντας στάση όπως έκανε τα τελευταία 28 χρόνια. Λοιπόν, μία δημιουργία διαφορετική. Αυτό είναι το ταλέντο του να μπορείς να... flexibility. Πείτε μου το στα ελληνικά, σας παρακαλώ. Να είσαι ευέλικτος, γιατί μεγάλωσα έξω. Το να είσαι ευέλικτος και πολύ γρήγορα να αλλάζεις αυτό. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό, έτσι. Mm-hmm. Αυτό θέλει και δύναμη ψυχής. Αλλά και ευστροφία σκέψης. Καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς σκέφτηκες από το σχέδιο ρούχου να σχεδιάζεις ψωμί, κουλουράκι και ό,τι άλλο έχει το μαγαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το ίδιο ωραίο με τα ρούχα. Απλώς δεν έχει τόσο πολλά χρώματα όπως είχαν τα ρούχα. Αυτό είναι αλήθεια πάντως. Πάντως αυτό που είδαμε εμείς στο βίντεο, είδαμε και ένα μπούστο ωραίο που εντάξει, δείχνει την καλλιτεχνική φλέβα. Ακριβώς.
αυτά δεν κρύβονται. Οι κρυφές αγάπες μένουν πάντα αγάπες, όσο κρυφές και να είναι. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Για μένα η ζωή είναι ένα ταξίδι. Έχει πολλούς σταθμούς. Αν βλέπεις ότι σε κάποιο σταθμό δεν περνάς καλά, παίρνεις το τρένο και συνεχίζεις. Η μόδα για μένα ήταν ένα παιχνίδι. Όσο έβλεπα ότι έπαιζα και περνούσα ωραία, συνέχιζα. Όταν είδα ότι δεν με ευχαριστούσε αυτό που έκανα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια από το άγχος, ήθελα να αλλάξω παιχνίδι. Αυτό έκανα. Γιατί φούρνος, θέλω να ξέρω εγώ τώρα, γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να ήταν και μια άλλη δραστηριότητα. Είναι επειδή ο Έλληνας σίγουρα δεν θα σταματήσει ποτέ να τρώει ψωμί. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν νομίζω να σταματήσει. Νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα σταματήσει να κάνει ο Έλληνας. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά ήθελα ένα επάγγελμα που να έχω άμεση σχέση με τον κόσμο, να έχω προσωπική επαφή με τον κόσμο που την είχα τόσα χρόνια, ειδικά με τις γυναίκες. Ήθελα κάτι παρόμοιο. Μετά ήθελα κάτι που να είναι τελείως κόντρα σε ό,τι είχα κάνει μέχρι τώρα, για να αλλάξω τελείως σελίδα. Ήταν μια ιδέα ενός φίλου μου που μου την πρότεινε, μ' άρεσε, γιατί μ' αρέσει και το ψωμί και όλα αυτά τα γλυκά και όλα τα παρεμφερή. Και είπα να δοκιμάσω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Φαντάζομαι όμως ότι, συγγνώμη, φαντάζομαι ότι τα τσουρέκια θα έχουν κάποιο ειδικό πλέξιμο, κάτι θα βρίσκουμε εκεί ιδιαίτερο. Μπορεί πλέξιμο να μην έχουν, αλλά σίγουρα έχουν κάποια διακόσμηση από πάνω, σίγουρα το χαρτί είναι, που του περιτυλίγματος είναι διαφορετικό. Και αν πρόσεξες και όλο το μαγαζί μου είναι κάπως διαφορετικό. Θυμίζει λίγο εξοχή Παρίσι, λίγο κάνει και λίγο μόδα. Νικόλα μου, θέλω να σου πω και εγώ να παντρέψω την παλιά μου αγάπη με την καινούρια. Είναι η Ιωάννα Ισουλιώτη εδώ κοντά μας και... Θέλω να σου πω την καλημέρα μου. Θέλω να σου θυμίσω, αγάπη μου, τα συγχαρητήριά μου για την καινούρια σου δημιουργικότητα. Και πρέπει να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη να δοκιμάσουμε και τίποτα. Όχι μόνο να τα βλέπουμε, τα ωραία, τα μπούστα. Και μην πεις και εσύ ότι κάνετε δίαιτα όμως. Παιδί μου, όταν θα έρθω στο φούρνο θα κάνω δίαιτα, είναι δυνατόν. Όχι βέβαια. Έχουμε και διαίτες πράγματα πάντως, να ξέρεις. Εννοείται. Να θα τα τιμήσουμε τότε δε όντως. Ναι, σωστά. Να ρωτήσω εγώ κάτι όμως. Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέσαι. Ναι. Ναι, λοιπόν τώρα έχουμε ένα προβληματάκι στην τηλεφωνική σύνδεση. Ωραία, ακούω τώρα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι αν υπάρχουν κάποιες στιγμές που στενοχωριέσαι λίγο για αυτή την εξέλιξη ή που άφησες, ας πούμε, τη μόδα. Αν με ρωτούσες πριν 3-4-5 χρόνια αν θα έκανα κάτι τέτοιο, θα έλεγα αποκλείεται. Σίγουρα αποκλείεται. Η απόφαση ήταν δύσκολη, γιατί λάτρευα το χώρο αυτό, λάτρευα ειδικά τις επιδείξεις και μπορεί να σου το πει και η Ιωάννα αυτό που έχουμε δουλέψει αρκετές φορές. Πολλές φορές. Το να κάνω μια επίδειξη ήταν για μένα ένα πάθος, μια αγάπη τρομερή, ας πούμε. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που αναπολώ, σίγουρα, αλλά ήταν μια πολύ ωραία εποχή και νομίζω ότι κάθε πράγμα έχει κάποιο τέλος. Αλλά μόνο η ζωή δεν έχει τέλος. Είδα ότι αυτό πήγαινε προς το τέλος και σταματούσε και δεν γινόταν αυτό που με ευχαριστούσε εμένα. Δηλαδή υπήρχε άρχισε να έρχεται μια ιδιαίτερη μιζέρια στον χώρο της μόδας και δεν μ' αρέσει η μιζέρια. Είναι αυτό που αποφεύγω φοβερά. Μας έδωσες το πιο ωραίο θετικό έτσι, παράδειγμα όμως. Ότι μπορεί από μια κρίση να δημιουργηθεί και κάτι καινούριο. Νομίζω ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία για να τη σταματήσεις να τη ζεις. Απλώς αλλάζεις. Βλέπεις ότι κάτι δεν γίνεται. Έχει τόσες άλλες κατευθύνσεις για να κάνει κάποιος. Έτσι είναι. Και ούτε τα χρήματα είναι το πρόβλημα. Δηλαδή νομίζω ότι μια ωραία ιδέα πολλές φορές είναι και με πάρα πολύ λίγα λεφτά γίνεται. Έτσι. Απλώς να υπάρχει διάθεση και όρεξη να συνεχίσεις. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς και όμορφα Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, αυτό κατευθείαν μόλις τον ακούς, σου ανοίγει η καρδιά γιατί βλέπεις ότι δεν σταματάει κάπου. Πάμε στο επόμενο. Λέει, άμα δεν σ' αρέσει το σημείο αυτό, παίρνει και πάμε σε άλλη στάση. Ένας άνθρωπος μετά από τέτοια πορεία να έχει τη δύναμη σε ένα τελείως διαφορετικό τομέα. Και την ίδια θετική ενέργεια. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι και πολύ ελπιδοφόρο για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σήμερα και έτσι να κλείσουμε θετικά με αυτό το θετικό μήνυμα. Ότι η ζωή συνεχίζεται και η κάθε κρίση δημιουργεί και κάτι καινούριο. Και χωρίς αγώνα δεν κατακτάτε τίποτα. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε και επιστρέφουμε έτσι στο ωραίο σημείο της εκπομπής και του στούντιο, στην κουζίνα μας, με διαφορετικό τρόπο όμως από χθες, διότι τώρα θα έρθει νησιώτικος αέρας και ο αέρας από το νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, και δίπλα μου είναι η Μαρία Δασκάλου, με την οποία θα μαγειρέψουμε σήμερα κατσικάκι καπαμάς. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό, πριν δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Βασικά υλικά κατσικάκι, πατατούλες και το βασικό υλικό επίσης είναι ότι το σβήνουμε με γλυκό κρασί. Ωραία. Πάμε να το φτιάξουμε και εγώ εντωμεταξύ θα πω για τον ωραίο σας στο σύλλογο, ωραία, στον οποίο είστε κι εσείς μέλος, ο οποίος είναι ο χορευτικός όμιλος νέων και φίλων Πάτμου. Πολύ σωστά. Και στη συνέχεια θα έχουμε και μουσική και χορό και όλα αυτά θα έχουμε νησιώτικο αέρα. Πάμε όμως τώρα να μαγειρέψουμε. Να τι έχετε ετοιμάσει? Να πούμε σε συντομία τα υλικά. Είναι κατσικάκι, κατά προτίμηση σπάλα ή μπούτι, mm-hmm, πατατούλες, ναι, λαδάκι, κρεμμυδάκι σκορδάκι, κανέλα, αλάτι πιπέρι, ναι, κόκκινο κρασί γλυκό. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει μπορούμε να βάλουμε ή μαυροδάφνη ή ανάμα και πελτέ. Το αναρεώνουμε σε λίγο νεράκι. Ωραία, πάμε να δούμε και τα υλικά στην κάρτα, έτσι να μπορέσουν να σημειώσουν οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι υλικά που εύκολα τα βρίσκουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθουμε στην Πάτμο για να όχι τα βρούμε, βέβαια, αλλά μπορούμε πάρα πολύ ωραία να μαγειρέψουμε ένα από τα παραδοσιακά σας φαγητά. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν πρώτα? Ξεκινάμε, έχουμε ζεστάνει το λαδάκι, mm-hmm, και τσιγαρίζουμε πρώτα το κρεατάκι μας. Ναι. Δεν θα το βάλουμε τώρα όλο γιατί δεν θα χωρέσει. Το έχουμε πλύνει καλά. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε και μία τάλα. Έχουμε και μία ξύλινη εδώ. Το αφήνουμε να πάρει αρκετό χρώμα, mm-hmm, και όταν είναι έτοιμο ξεκολλάει ούτως ή άλλως από μόνο του. Ωραία. Θα βάλουμε τόσο, δεν το βάζουμε όλο. Περιμένουμε δηλαδή λίγο να πάρει χρώμα γύρω-γύρω, ε? Θα πάρει χρώμα, θα οροδίσει, θα ξεκολλήσει και θα το γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά. Στο μεταξύ, τηγανίζουμε και η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, ότι τσιγαρίζουμε και το κατσικάκι και τις πατατούλες. Α, και τις πατάτες. Δηλαδή τις περνάμε από τη γάνη, mm-hmm, είναι χοντροκομμένες σαν φούρνου οι πατάτες. Ναι. Τις περνάμε και αυτές από τη γάνη και μετά όταν είναι μισοέτοιμο το φαγητό, τις ρίχνουμε μέσα. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Να πούμε ωστόσο, έχουμε φέρει και άλλες λιχουδιές από το νησί. Και... Ναι, είναι αυτά τα ωραία εδώ που βέβαια βλέπουμε. Να πούμε αυτή είναι τυρόπιτα. Ναι, είναι η παραδοσιακή τυρόπιτα Πάτμου. Mm-hmm. Είναι οι δίπλες ή αλλιώς ξεροτίγανα και είναι και τα πουγκιά. Ναι, αυτές είναι οι τυρόπιτες. Είναι η τυρόπιτα, ναι. Τα ξεροτίγανα ή οι δίπλες και εδώ είναι τα πουγκιά. Τα πουγκιά να πούμε ότι είναι φύλλο, έχει όμως μια πολύ ιδιαίτερη γέμιση. Είναι μελωμένα καρύδια και αμύγδαλα. Και γίνεται με δύο τρόπους, ή τηγανιτό ή ψητό. Αυτό πάρα είναι τηγανιτό. Ωραία. Το ψητό... Αυτά κάναν ταξίδι από την Πάτμο. Αυτά κάναν μεγάλο ταξίδι, μέσω Ρόδου, μεγάλη ταλαιπωρία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τα κόρτσια μας από την Πάτμο, την Ειρήνη και την Ιωάννα που μας τα στείλανε. Και το Σαράντι που μας τα έβαλε στο καράβι για να φύγουνε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε εδώ παίρνει ότι, λίγο ναι, χρώμα ναι, το κατσικάκι. Ούτως ή άλλως ξεκολλάει από μόνο του. Ωραία. Ωραία. Ωραία, αν θέλετε κρατήστε από εκεί. Να βάλουμε τις δύο τις κουτάλιτσες για να γυρίσει καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το αφήνουμε αυτό στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα μέχρι να πάρει το χρώμα του. Να πάρει τις το πατάτες τις βάζουμε στο ίδιο σκεύος. Όχι, τις τηγανίζουμε ξεχωριστά. Όχι σε, mm-hmm, πάρα πολύ λαδάκι. Ναι. Κανονικά, όταν δηλαδή, περάσουμε... μέχρι ποιο σημείο τις τηγανίζουμε τις πατάτες, δηλαδή. Να ροδίσουν λιγάκι. Να ροδίσουν, δεν κάνουμε και τηγανιτές. Όχι, όχι. Απλά να πάρουν μια κρούστα. Ωραία, λοιπόν, πήρανε το χρώμα. Τώρα το τι κάνουμε. Τώρα στη συνέχεια κανονικά θα έπρεπε να βγάλουμε το κρεατάκι και να βάλουμε άλλο λαδάκι με το κρεμμυδάκι και το σκόρδο. Ναι. Εμείς θα το κάνουμε στο ίδιο. Θα βγάλουμε οπότε... το κατσικάκι. Όχι, τώρα θα το αφήσουμε και θα ρίξουμε στο ίδιο σημείο. Ωραία. Θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι. Α, το κρεμμυδάκι. Και αν θέλετε, ρίχνουμε και το σκόρδο.
και το σκόρδο. Έτσι όπως είναι ολόκληρο. Όπως το προτιμά ο καθένας, εγώ συνήθως το ρίχνω ολόκληρο για να... Ωραία, το βάζω. Ναι. Ωραία. Και ανακατεύουμε. Να τσιγαριστεί και αυτό. Ναι, άμα το βάλεις ολόκληρο, έχεις και τη δυνατότητα να το βγάλεις μετά. Ναι, και για να... όσους δεν το θέλουμε πολύ έντονο. Λοιπόν, μόλις τσιγαριστεί και το κρεμμυδάκι μας με το σκόρδο, ναι, το σβήνουμε με μπόλικο κόκκινο κρασί. Το κρασάκι γλυκό το κρασί όμως. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή, γλυκό. Θα έχει γλυκιά γεύση. Όλο. Όλο θα το σβήσουμε. Να πούμε ότι οι παλιές γυναίκες στην Πάτμο το φτιάχνανε μόνο, το σβήνανε μόνο με το κρασί, δεν προσθέτανε πελτέ. Εμείς όμως έχουμε προσθέσει και λίγο πελτέ για να γίνεται πιο κόκκινα. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ωραία, και το βάζουμε, ας πούμε, σε δυνατή φωτιά, ναι, έτσι, ναι, για να πάρει. Ο πελτές. Ο πελτές θα το βάλουμε στο ποτηράκι εδώ, να τον αραιώσουμε λιγάκι. 2 κουταλίτσες. Ωραία. Μέχρι να κάνω εγώ αυτό, πάμε να ξαναδούμε την κάρτα με τα υλικά. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, νομίζω είναι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, το βάζουμε και αυτό. Βάζουμε λοιπόν και το πελτέ, τον οποίο έχουμε αραιώσει σε έτσι μικρό ποτηράκι νερού. Ήδη είναι αρκετό και το κρασί που έχουμε ρίξει, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλο νερό. Mm-hmm. Και μας έχουν μείνει τα μπαχαρικά μας. Τα μπαχαρικά, αυτά. Αλατάκι, πιπεράκι. Όχι, αλατάκι, πιπεράκι. Ναι, ναι. Ωραία, θα το βάλετε εσείς αυτό, γιατί εγώ δεν το πάω καλά. Δεν τα πάω καλά με το αλάτι. Λοιπόν. Συνήθως παραπονιούνται ότι δεν έχω βάλει αλάτι, είναι ανάλατο το φαγητό. Ναι, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε και άλλα, αν έχετε βάλει πολύ. Και εγώ βρίσκω τη δικαιολογία ότι λέω ότι η μαγειρία από πιο υγιεινά και όποιος θέλει ας βάλει. Έχετε επισκεφτεί την Πάτμο? Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, πιπεράκι. Πιπεράκι. Και είναι και το αγαπημένο νησί πολλών φίλων, ομολογώ να σας πω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, και μας έχει μείνει και η κανελίτσα. Και η κανελίτσα. Ξύλο κανέλας. Το οποίο ανάλογα με την ποσότητα του κρέατος που έχουμε, τώρα εμείς θα βάλουμε ένα ξυλαράκι. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα το μυστικό είναι να τα αφήσουμε να σιγοβράσει. Αρκετή για πόση ώρα περίπου? Για μία ωρίτσα και παραπάνω. Αλλά να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά. Κλείνουμε το καπάκι. Το σκεπάζουμε, βέβαια. Κάπου έχουμε αφήσει το καπάκι μας. Εντάξει, εμείς για να το βλέπουμε κιόλα. Και παράλληλα, εμείς μέχρι αυτό να σιγοβράσει, τηγανίζουμε τις πατατούλες μας. Ναι. Τις έχουμε έτοιμες. Μέχρι να ροδίσουν λίγο, είπαμε. Αμέ. Και μετά, όταν έχει αρχίσει να χυλώνει λίγο ο ζωμός, θα ρίξουμε και τις πατατούλες. Όλα μαζί. Θα τα αφήσουμε να πιει και άλλο λίγο ζουμάκι και είναι έτοιμο. Πόση ώρα θέλετε, δηλαδή μία ωρίτσα περίπου? Να πούμε μία μισή για να είμαστε μέσα. Οπότε μία ωρίτσα και... αυτό και μετά με τις πατάτες άλλη μισή ώρα? Όχι, έκανα ένα τεταρτάκι 20 λεπτό. Ότι τηγανίζουμε τις πατάτες πριν, μας βοηθάει στο να μην λιώσει η πατάτα. Ναι, ναι. Έτσι μένει λίγο πιο σφιχτή. Ναι, ναι, κρατάει σφιχτή, την κρούστα. Ναι, 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 ναι. Και κρατάει μέσα, έτσι γίνεται ζουμερή. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και έτοιμο. Να το δούμε και έτοιμο. Να το. Λοιπόν, έχει αλλάξει χρώμα. Να το δείξουμε έτσι ωραία. Να το βάλουμε και σε ένα πιατάκι. Να το δείτε. Να το σερβίρουμε. Μυρίζει καταπληκτικά. Να το βάλουμε στο πιατάκι. Να το βάλουμε στο πιατάκι, ναι. Να το δούμε και πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και να δοκιμάσουμε κιόλας. Πού είναι τα πυρουνάκια μου? Έχετε εξαφανίσει τα πυρουνάκια? Λοιπόν, έτσι να μάθουμε και τα σιρταράκια μας εδώ. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω ότι δεν θα δοκιμάσω, γι' αυτό μου κρύψατε τα πυρουνάκια. Το μισό να το χαμηλώσουμε αυτό τώρα, λίγο εδώ, έτσι κι αλλιώς. Θα σιγοβράσει. Λοιπόν. Ωραία. Να το βάλουμε λίγο μπροστά για να το. Ωραία, να το βάλουμε εδώ. Να ανοίξουμε χώρο. Λοιπόν. Ναι, όντως η πατάτα κρατάει λίγο και δεν διαλύεται όπως είναι στα μαγειρευτά συνήθως. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω πατάτα. Ωραία. Πρώτα. Καλά, δεν σας λέω τίποτα. Είναι καλό. Δοκιμάσω και κρέας.
Και αυτό έχει γίνει λουκούμι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Και το κρασί όντως δίνει έτσι μια γεύση. Ελαφρώς γλυκιά. Έτσι. Αλλά όχι και πολύ. Δηλαδή τόσο όσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ωραίες μυρωδιές, ωραίες μυρωδιές. Μας γέμισε το στούντιο και σε λίγο θα σας δούμε για να χορεύετε. Αμέ. Λοιπόν, τώρα όμως να καλωσορίσουμε εδώ τον κύριο Αντώνη Γαβιεράκη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χορευτικού Ομίλου Νέων και Φίλων ΠΑΤΜΟΥ. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλό ξεκίνημα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε και τους μουσικούς εδώ του συλλόγου μαζί μας. Θα ακούσουμε τραγούδια, θα χορέψουμε. Απ' όλα. Τι είναι αυτός ο σύλλογος λοιπόν νέων και φίλων της ΠΑΤΜΟΥ? Ο σύλλογος μας ξεκίνησε από το 2003 από μια παρέα φίλων που, όπως οι παππούδες μας, μια-δυο φορές την εβδομάδα συνήθιζαν να κάθονται σε ένα μέρος όλοι μαζί, να πίνουν τα ποτάκια τους, να λένε τα τραγούδια τους με το βιολί και το λαγούτο, να ρίχνουν το χορό τους. Και γινόταν συστηματικά, ώσπου κάποια στιγμή οι πατεράδες μας, να το πω και έτσι, γιατί εμείς είμαστε πιο νέα γενιά, αποφασίσαν να το καθιερώσουν και να το κάνουν κάπως πιο οργανωμένα, έτσι ώστε κάνουν που κάνουν το κέφι τους να αποσκοπεί και κάπου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο Χορευτικός Όμιλος Νέων και Φίλων ΠΑΤΜΟΥ, που εκπροσωπώντας την ΠΑΤΜΟΥ έχουμε πάρει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε καταφέρει να πάμε το νησί μας στο Μεγάλο Θέατρο της Δωραστράτου, που για να πιστεύω χορευτικό όμιλο είναι ένα από τα ανώτατα επίπεδα. Πολύ ωραία. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες. Και το ωραίο είναι ότι και εσείς οι νέοι δεύτερη γενιά τον κρατάτε ζωντανό έτσι τον όμιλο και τον προχωράτε. Και εμείς τώρα θα πάμε να δούμε τον πρώτο χορό για σήμερα. Πάμε, φύγαμε. Μετά θα τα ξαναπούμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε εδώ. Πάμε να τις απολαύσουμε. Πρόβαλε να δεις μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά. Μες του Αιγαίου τα νερά αγγέλη φτερουγίζουν. Μέσα στο φτερ πρόβαλα στριμούν και μέσα στο φτερ ερουγισμά. Και μέσα στο φτερ ρουγισμά τριάντα φύλλα σκορπίζουν. Παναγιά μου, Αιγαίο μου γαρ, αλληνέψε. Αιγαίο μου γαρ, αλληνέψε τα γαλάνα νερά σου. Πρόβαλα στριμού να'ρθουνε τα ξενάκια σου. Α,
αποθεί τα νησιά σου. Ρόδος τα μόνα πρόβαλε να δεις, Ρόδος τα μόνα αγινούνε. Αυτή ήταν μόνο μία πολύ μικρή γεύση, κυρία Σκουλά. Να πούμε καλημέρα σας, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην όμορφη εκπομπή σας, στο μαγκαζίνο Life. Και έτσι χαίρομαι που διαλέγετε θέματα που μυρίζουν Ελλάδα και Αύρα Αιγαίου. Έτσι, αφού αγαπάμε τη χώρα μας, έτσι θέλουμε να μοσχομυρίζει το στούντιο από μυρωδιές ώρες. Σας εύχομαι αυτή η θετική σας αύρα να αγκαλιάσει και τους τηλεθεατές και να σαρώνετε τα Σαββατοκύριακα με αυτή την ωραία εκπομπή που ξεκινήσατε. Λοιπόν, Μαρία Σκουλά, να πούμε ότι στο βιολί είναι ο Νίκος Ευβιώτης. Ναι, από καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και ο Λευτέρης Μπαφαλούκος στο λαούτο. Από την Άνδρο. Και Νάξος, Εύβοια. Βέβαια, να μου πείτε τώρα Πάτμος. Ελλάδα είναι. Δωδεκάνησα, εδώ είμαστε Κυκλάδες. Και Εύβοια. Ακριβώς. Λοιπόν, φίλοι του Συλλόγου Νέων της Πάτμου, θα σας συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που είναι κατεξοχήν, χορεύεται στην Πάτμο, ο Καπετάν Σιδερής. Πολύ ωραία, πάμε να σας απολαύσουμε έτσι το στούντιο να είναι ζωντανό, να είναι ελληνικό. Και Εβίρα μια στα πανιά. Πάμε, παιδιά. Σκότα και πανί, ο γραίος να στα πάει. Κατά μέσης με αλαμού, μανώνει τα νησιά, μα σκοπήκε η σκότα. Τώρα πρέπει να καρτερείς ή μπορά να περάσεις, να φτιάξεις κότα και πανί, να πεις μες στο μαράθι. Κατά μέσης μάνα μου, μανώνει τα νησιά, να σκοπήκε η σκότα από τη μάτισσα. Ξενιτεμένο μου πουλί γυαλά, γράψε μου να αμαθαίνω, αν έχεις την υγεία σου γυαλά κι εγώ καταλαβαίνω. Thank you.
χωριό, στο χωριό έπειρα τρεις το σπίτι της. Πολότινε παλώνα με κι αυτή ήταν ξυλωμένη. Πρεβήρα μια στα πανιά, πρεβήρα δυο στο χωριό, πρεβήρα τρεις στο σπίτι της. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ, που κάνετε το μακρινό αυτό ταξίδι, που μας φέρετε όλες αυτές τις ωραίες λιχουδιές που μαγειρέψαμε μαζί, που χορέψαμε, αλλά έχουμε συνέχεια, θα κλείσουμε μουσικά. Ναι, θα χορέψουν τα παιδιά. Τι θέλετε να χορέψετε, παιδιά? Ένα ροδίτικο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε εδώ, 10 η ώρα το πρωί. Εσείς μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας στο τηλέφωνο της εκπομπής, το 211-55-55-50, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz και για όποια επικοινωνία θέλετε με το μαγαζίνο Life. Το Σάββατο θα είμαστε εδώ στις 10 το πρωί. Πάμε να κλείσουμε μουσικά.